Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του βόλεϊ και του beach volley ειδικά, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley, το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το πρώτο μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Εδώ βλέπετε την όμορφη θέα που έχουμε και εμείς εδώ από την πλατεία Αριστοτέλους και βεβαίως σε λίγο θα ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος τελικός των γυναικών ανάμεσα στην Δήμητρα Καραγκούνη και τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου από τη μια πλευρά και τη Διονυσία Μάτιο και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη από την άλλη πλευρά. Βλέπετε κατάμεστο το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθούν οι δύο τελικοί και που εδώ και 3-4 μέρες από την Πέμπτη συγκεκριμένα για 4 μέρες εδώ η πλατεία Αριστοτέλους και το beach volley γνώρισε μεγάλες στιγμές. Διαιτητή είδατε τον Αχιλέα Ισκά, είναι ο πρώτος διαιτητής και η Μαρία Τσούλα είναι η δεύτερη διαιτητής της αναμέτρησης του πρώτου τελικού αυτού των γυναικών, τον οποίον θα δούμε σε λίγο, θα παρακολουθήσουμε μαζί σε λίγο εδώ από την πλατεία Αριστοτέλους. Με 71 ομάδες ανδρών και γυναικών να τιμούν με την παρουσία τους το Θεσσαλονίκη Grand Slam που ξεκινά τα μεγάλα τουρνουά εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται σε περίπου 2 ώρες το πρώτο φετινό τουρνουά Μάστερ στην πλατεία Αριστοτέλους. Η διοργάνωση αυτή να πούμε ότι έχει συντελεστεί 1,5 στην πανελλήνια βαθμολογία και συνολικό χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ με 38 ομάδες στους άνδρες που αγωνίστηκαν όλες αυτές τις μέρες και 33 στις γυναίκες. Εμείς αυτή την ώρα θα επικεντρωθούμε στον τελικό των γυναικών με τα κορίτσια τα οποία βλέπετε εδώ με την κίτρινη εμφάνιση, την Δήμητρα Καραγκούνη με το νούμερο 2 και τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου με το νούμερο 1 και από την άλλη πλευρά την Διονυσία Μάτιου με το νούμερο 2 και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη με το νούμερο 1. Κοντά μας για το σχόλιο όπως και πέρσι ο Μανώλης Ρουμελιώτης, πρώην ομοσπονδιακός και σήμερα τεχνικός συντονιστής των εθνικών ομάδων στο beach volley. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, το παιχνίδι ξεκινά. Η Ευγενία Γήτα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Την καλησπέρα μου και στην Ευγενία. Καλησπέρα, Θοδωρή, και από μένα. Και βεβαίως θα τα πούμε και αργότερα με την Ευγενία. Με τον πρώτο πόντο να πηγαίνει στην μπλε ομάδα και στην Διονυσία Μάτιο και την Λίζα Τριανταφυλλίδη. Μανώλη, θα ήθελα το πρώτο σου σχόλιο. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι ένα συναρπαστικό τελικό. Είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Αγωνίστηκαν μαζί και στο τουρνουά Open των Χανίων πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Είναι αίτητες σε αυτό το τουρνουά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και έφτασαν και οι δύο επάξια στο τελικό. Να πούμε ότι στις γυναίκες στην κορυφή του ταμπλό μέχρι και αυτή την ώρα, μέχρι και πριν αυτό το τουρνουά δηλαδή, βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδας Δήμητρα Καραγκούνη μαζί με την Χρυσάνθη Χριστοδούλου, τις οποίες και βλέπουμε στον τελικό που κατέκτησαν φέτος το τουρνουά Open στη Βάρη και έφτασαν μέχρι τον τελικό στα Χανιά. Η Χριστοδούλου με συμπαίκτρια τη Γεωργίνα Αντωνακάκη πήραν και το χρυσό μετάλλιο στο πρώτο τουρνουά του φετινού Σουρκουή στη Γλυφάδα. Μέσα είναι και είναι πόντος για την μπλε ομάδα που προηγείται με 3-1. Στο νούμερο 2 του βρίσκονται οι κριτικοπούλες Γεωργίνα Αντωνακάκη και Ιωάννα Περτικάκη που την προηγούμενη εβδομάδα πανηγύρισαν την πρώτη θέση στην ΙΟ και ακολουθούν η Διονυσία Μάτιου και η Λίζα Τριανταφυλλίδη, τις οποίες βλέπουμε στον τελικό, που ήδη μετρούν 2 χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς βγήκαν οι κίτριες στο τουρνουά των Χανίων και του Αγρινίου. Αυτά όσον αφορά έναν μικρό πρόλογο, ενώ το παιχνίδι έχει ξεκινήσει 3-2, προηγείται η μπλε ομάδα, που βρίσκεται και στην επίθεση και θα πάρει τον τέταρτο πόντο με την ωραία προσπάθεια που θα γίνει από την Διονυσία Μάτιου. Λίζα Τριανταφυλλίδου με καταγωγή από την Αθήνα δεν αγωνίζεται στη σάλα, 31 ετών, και Διονυσία Μάτιου 22 με καταγωγή από την Κατερίνη αγωνίζεται στον Περσέα Θεσσαλονίκης ως ακραία. Πολύ ωραία επίθεση και επίσης εντυπωσιακή η άμυνα από την Διονυσία Μάτιου που θα πάρει και τον πόντο, έκανε και την άμυνα. Ένας ωραίος πόντος από την μπλε ομάδα. Λίζα Τριανταφυλλίδη που έκανε εδώ την πάσα, την βλέπετε η κόρη του μεγάλου Μιχάλη Τριανταφυλλίδη που αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και στις εθνικές ομάδες. Θα κάνει τώρα εδώ την πάσα για να καρφώσει η Διονυσία Μάτιου και να πάρει έναν ακόμα πόντο. Η μπάλα είναι μέσα.
Υπάρχουν και διαμαρτυρίες, βλέπω και στο beach volley. Δεν είναι ακριβώς διαμαρτυρία. Έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον πρώτο διαιτητή να κατέβει από τη σκάλα και να ελέγξει ο ίδιος το mark, το σημάδι της μπάλας στην άμμο, για να αποφασίσει αν όντως θα δώσει την μπάλα στη μία ή στην άλλη ομάδα. Αλλά τένις στο χώμα. Έτσι, αυτό δεν. Λοιπόν, μέσα είναι. Παραμένει στην απόφασή του και η μπάλα για την Τριανταφυλλίδη και Μάτι. 6-2 λοιπόν, παίρνουν από την αρχή ένα προβάδισμα, όπως μας είπε ο Μανώλης ο Ρουμελιώτης. Το παιχνίδι αναμένεται να είναι ντέρμπι. Δύο ομάδες, ενώ τώρα θα πάρει τον πόντο η κίτρινη ομάδα, έπαιξαν πρόσφατα. Ναι, έπαιξαν πρόσφατα και είναι στην ουσία δύο, όπως είπα, από τις καλύτερες ομάδες. Η κάθε μία από τις ομάδες έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που τη χαρακτηρίζουν. Από τη μία Τριανταφυλλίδη και Μάτου. Η Τριανταφυλλίδη είναι η αθλήτρια η οποία ανεβαίνει συχνά στο φιλέ και είναι στην ουσία καλύπτει την μπροστινή ζώνη με τον μπλοκ, και η Μάτιου είναι η αμυντικός της ομάδας, περιμένει στην πίσω ζώνη και προσπαθεί με αμυντικές προσπάθειες να καλύψει το συγκεκριμένο γήπεδο. Να πούμε ότι και τα τέσσερα κορίτσια είναι μέλη του εθνικού σχεδιασμού, το λέω σωστά? Ακριβώς, όπως και τα αγόρια που θα ακολουθήσουν μετά. Από εκεί και πέρα, στην ομάδα Χριστοδούλου και Καραγκούνη, η Χριστοδούλου είναι η αθλήτρια η οποία έρχεται πολλές φορές κοντά πάνω στο φιλέ και είναι η μπλοκέρ της ομάδας, ενώ η Δήμητρα η Καραγκούνη περιμένει πίσω, είναι η αμυντικός. Με 3-0 σερί, η κίτρινη ομάδα πλησιάζει 5-6 και ξανακάνει το παιχνίδι ντέρμπι, το πρώτο σετ δηλαδή, στο οποίο βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα περάσει η μπάλα, ευκαιρία για την μπλε ομάδα με την πάρα πολύ ωραίο και δυνατό χτύπημα από την Λίζα την Τριανταφυλλίδη, που θα πάρει τον πόντο για την μπλε ομάδα και θα προηγηθεί με 7-5. Θα δούμε εδώ μετά την άμυνα. Έκανε μια κίνηση και πάσα πίσω από τη Διονυσία και χτύπημα της Τριανταφυλλίδη στην ευθεία για τον πόντο. Που θα κάνει και το σερβίς με τη βοήθεια του φιλέ. Εδώ ζητάει και συγγνώμη, γιατί βεβαίως σε αυτή την φάση δεν... Με τη βοήθεια του φουλέ πάρθηκε ο πόντος. Παίρνει πάλι ένα προβάδισμα 3 πόντων η μπλε ομάδα. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, δηλαδή και διπλάσιον ήταν το γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους. Να και η Τριανταφυλλίδη πάλι θα κάνει τον μπλοκ στο φιλέ για να πάρει έναν ακόμα πόντο. 9-5 αλλαγή τερέν. Ανά 7 πόντους υπάρχουν οι αλλαγές στο τερέν, στο beach volley. Στα 3 σετ πάντα, για όσους δεν το γνωρίζουν τα λέμε αυτά. Στους 21 πόντους τα δύο πρώτα σετ, στους 15 πόντους το τελευταίο εφόσον χρειαστεί, το λεγόμενο tie break. Τριανταφυλλίδη θα κάνει ένα ακόμα σερβίς. Για να δούμε αν η κίτρινη ομάδα θα μπορέσει να πάρει τον πόντο. Ούτε τώρα, ευκαιρία και πάλι για την μπλε ομάδα. Η μπάλα όμως είναι out από το καρφί της Διονυσίας Μάτιου. Έτσι λοιπόν ο πόντος θα πάει στην κίτρινη ομάδα που θα μειώσει στους 3. Η μπάλα θα πάει στην Τριανταφυλλίδη που θα βρει την ευθεία με ένα χτύπημα το οποίο δεν ήταν ακριβώς δυνατό καρφί όπως λέμε, αλλά και τεχνικό χτύπημα στην ευθεία για να πάρει τον πόντο και να προηγηθεί με 16. Καραγκούνη, Διονυσία Μάτιου και Λίζα Τριανταφυλλίδη που είναι στην εθνική ομάδα, αλλά όπως είπαμε και τα τέσσερα κορίτσια και τα αγόρια που θα ακολουθήσουν είναι στον εθνικό σχεδιασμό. Πολύ ωραία επίθεση αλλά και άμυνα από την Μάτσου για να τελειώσει η Τριανταφυλλίδη. Ουσιαστικά η Χρυσάνθη Χριστοδούλου έκανε την πολύ δυνατή επίθεση, αλλά βγήκε και ωραία άμυνα από τη Μάτσου. Υπάρχει time-out όμως. Που ζήτησε η ομάδα Χριστοδούλου Καραγκούνη. Καραγκούνη, καθώς είναι πίσω με 5 πόντους πλέον, 11-6. Και ευκαιρία για το σχόλιο, Μανώλη. Θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει νευρικά η ομάδα των Χριστοδούλου και Καραγκούνη. Δεν έχουν υπομονή στις προσπάθειές τους. Είδαμε τώρα ότι προσπάθησαν στους τελευταίους πόντους να αλλάξουν και θέση. Δηλαδή, ενώ η Χριστοδούλου αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά του γηπέδου, τώρα μεταφέρθηκε στη δεξιά πλευρά του γηπέδου για να μπορέσει να βρει κάποιες πιο εύκολες λύσεις στην επίθεση. Απ' την άλλη, Μάτιου και Τριανταφυλλίδη προσπαθούν να πιέσουν το σέρβις. Και μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να πάρουν αυτό το μικρό προβάδισμα που για το γυναικείο βόλιο δεν είναι μεγάλη διαφορά. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται, αλλά έχουμε δει μεγαλύτερες ανατροπές να γίνονται. Έτσι, σωστά μιλάς. Σίγουρα όμως έχουν ξεκινήσει πιο ήρεμα αυτό το πρώτο σετ.
Ναι, θέλω και ένα σχόλιο για τον κόσμο που σήμερα εδώ έχει όχι απλώς γεμίσει, είναι αλυτώσει απ' έξω όσοι βλέπουμε. Είναι αναμενόμενο, θα έλεγα, να είναι γεμάτο γήπεδο και αυτό φάνηκε από τις προηγούμενες μέρες που σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και τόσο καλές και όμως πάλι το γήπεδο ήταν γεμάτο. Όταν λοιπόν βλέπεις με βροχή και τις κερκίδες γεμάτες, πόσο μάλλον σήμερα που είναι η τελική και είναι και πάρα πολύ όμορφος ο καιρός αυτή τη στιγμή, έχει ηλιοφάνεια ότι ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε ούτε ένα κάθισμα κενό. Ευτυχώς σήμερα στους τελικούς γενικότερα και στους ημιτελικούς μας έκανε καλό καιρό. Ναι, βοήθησε και ο καιρός. Έτσι, ακριβώς. Η Διονυσία Μάτου βρήκε και αυτή την ευθεία, όπως είχε βρει και η Τριανταφυλλίδη νωρίτερα. Και πήρε ένα ακόμα πόντα, έγινε το 12-6. Δεν θα περάσει η μπάλα τώρα από την Χρυσάνθη τη Χριστοδούλου. Είναι το νούμερο 1 που βλέπετε με την κίτρινη εμφάνιση. Και το σκορ θα ανέβει και άλλο, 13-6. Είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα ο τεχνικός συντονιστής των εθνικών ομάδων του Beach Volley, ο Μανώλης Ρουμελιώτης, ότι ψάχνει να βρει το καλό της χτύπημα, την χημεία της η κίτρινη ομάδα. Θα πάρει έναν πόντο, θα μειώσει στους 6-7-13, αλλά είναι ακόμη μακριά. Ενώ τώρα θα σερβίρει κιόλας η Χριστοδούλου. Η μπάλα θα πάει στην Μάτιου που θα βρει πολύ ωραία με πλασέ το κενό. Σε αυτή την περίπτωση όταν ανοίγονται οι παίκτριες πίσω για να κάνουν την άμυνα, όταν γίνεται τέτοιο πλασέ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Time out το δεύτερο στο 7-14. Είναι διπλό σκορ, με εξακολουθεί πολύ καλή εικόνα από την μπλε ομάδα Διονυσία Μάτιου και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη. Να πούμε ότι η Λίζα Τριανταφυλλίδη προκρίθηκε στο πρώτο τουρνουά Masters. Η Διονυσία Μάτιου είχε κερδίσει το πρώτο τουρνουά Masters της Κύρο σε ηλικία 17 ετών, έτσι. Ακριβώς. Ενώ από την άλλη πλευρά πιο πλούσιο είναι το παλμαρέ για Καραγκούνη και Χριστοδούλου. Η Καραγκούνη είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας, καθώς το 22 στον Άγιο Νικόλαο κατέκτησε τον τίτλο με συμπαίκτρια την Ηλέκτρα Αγριοδήμου. Προκρίθηκε στο τελικό μάστερ στην καριέρα της μετά την Ξάνθη και στον Άγιο Νικόλαο το 2022. Η Χρυσάνθη Χριστοδούλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στο τελικό μάστερ, ενώ η Καραγκούνη κατάγεται από την Αθήνα, η Χριστοδούλου από το Ηράκλειο Κρήτης, και έχουν κατακτήσει φέτος το τουρνουά Open στη Βάρη. Έφτασαν στον τελικό του Open στα Χανιά. Η Χριστοδούλου κατέκτησε και το τουρνουά Open στη Γλυφάδα με συμπαίκτρια τη Γεωργία Αντωνακάκη. Είναι τα τουρνουά που έχουν, που ήταν πριν από το πρώτο Grand Slam. Αυτά τα τουρνουά είναι τα Open, εντάσσονται και αυτά στο Πανελλήνιο Σιρκουί. Είναι με λίγο μικρότερη βαθμολογία από αυτά τα τέσσερα τα μεγάλα τα τουρνουά, που να αναφέρουμε ότι είναι αυτό το τουρνουά της Θεσσαλονίκης που διεξάγεται τώρα ο τελικός, το επόμενο τουρνουά στην Ξάνθη, στο Σύνταγμα των 6-9 Αθηνών. 6-9 Ιουλίου είναι στην Ξάνθη. Ακριβώς, μετά ακολουθεί το τουρνουά στο Σύνταγμα και ο τελικός στην Αθήνα και ο τελικός στο Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο, που είναι η πόλη που φιλοξενεί τα τελευταία 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τους τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Όλα τα ζευγάρια προσπαθούν και συμμετέχουν σε όλα αυτά τα τουρνουά, αλλά και στις διοργανώσεις Open, προσπαθώντας να συλλέξουν πολύ τους βαθμούς που θα τους φτάσουν μέχρι τις 8 καλύτερες ομάδες, γιατί τη δυνατότητα στο τελικό, στον Άγιο Νικόλα, έχουν τη δυνατότητα να πάνε οι 8 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Το σκορ στο μεταξύ έγινε 16-7, ανέβηκε κι άλλο η διαφορά. Η μπλε ομάδα αυτή τη στιγμή υπερτερεί σε όλους τους τομείς, παρά τις ωραίες προσπάθειες. Να, ακόμα ένα πολύ ωραίο μπλοκ από την Τριανταφυλλίδου απέναντι στην Χριστοδούλου. Και το σκορ ανεβαίνει κι άλλο, 17-7, η διαφορά είναι στους 10. Η μπλε ομάδα βαδίζει ολοταχώς και πολύ γρήγορα, έτσι, για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Σίγουρα, αν ρωτάγαμε στην αρχή, όπως και είπα, φάνταζε περισσότερο ντέρμπι το συγκεκριμένο μάτς, αλλά νομίζω ότι Μάτιου και η Τριανταφυλλίδη έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό. Και αυτό μέσα. Ναι, είναι ωραίες άμυνες και ωραία τελειώματα στο βάθος του γηπέδου από τη Διονυσία Μάτιου, shot line, πάνω από τον μπλοκ, στη γωνία. Σε αυτή την ομάδα η μικρή είναι η Μάτιου, 22 ετών. Παρόλο που έχει η Λίζα Τριανταφυλλίδου, 31. Παρόλο που η Μάτιου εδώ και χρόνια είναι σε αναπτυξιακές κατηγορίες, έχει αγωνιστεί σε διεθνή τουρνουά στο εξωτερικό, σε όλες τις αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, και έχει πλούσιο παλμαρέ με πέμπτες θέσεις σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τόσο στην ηλικία κάτω των 18, όσο και στην ηλικία κάτω των 20 ετών.
Θα έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα αναπτυξιακά που είναι ουσιαστικά και ο τομέας σου, για το τι γίνεται στην Ομοσπονδία, τι άλλαξε μέσα σε αυτό το χρόνο, αλλά να δούμε πρώτα πώς πάει το παιχνίδι. Το είδαμε οποίο... τώρα ένα πολύ ωραίο σερβίς στην ευθεία από την Δήμητρα Καραγκούνη, συνεχίζει την πίεση, τώρα το σερβίς ήταν στην Τριανταφυλλίδη. Πάντως τα χτυπήματα στην ευθεία, είτε με πλασέ είτε με επίθεση, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν Καραγκούνη και Χριστοδούλου μέχρι τώρα. Είναι ένα συνήθες φαινόμενο, το χτύπημα πάνω από τον μπλοκ στην ευθεία. Είναι από τα αγαπημένα, θα έλεγα, του γυναικείου beach volley. Θέλει έξυπνες κινήσεις από την αμυντικό, με προσπίση να μπορέσει να πάρει την μπάλα, είτε να κάνει μια επίσης εξίσου έξυπνη κίνηση μπλοκέρ. Τώρα είδαμε ότι τελευταία στιγμή έτρεξε Μάτιου στην ευθεία, πήρε αυτή την άμυνα. Και πάλι και στη πάλι μεγάλη διαγώνιο αυτή τη φορά, πολύ ωραίος πόντος. Είναι το αγαπημένο χτύπημα της Διονυσίας Μάτιου όταν αυτή βρίσκεται στην επίθεση και βρίσκει πάντα το κενό που υπάρχει στην κίτρινη ομάδα για να περάσει την μπάλα. Είναι set ball, έτσι, ένα έξυπνο χτύπημα απευθείας, αλλά δεν έπιασε. Το πλασέ ούτε τώρα της Μάτιου για να περάσει η επίθεση πολύ όμορφα από τη Δήμητρα Καραγκούνη, την 26χρονη αθλήτρια πασαδόρος της ΑΛΑ, αγωνίζεται στο Φίβο Μελισσίων, που τώρα θα κάνει το σερβίς. Είναι η Χριστοδούλου που κάνει το σερβίς. Αυτή τη φορά προτίμησε δυνατό χτύπημα που δεν είχε επιτυχία και με τη βοήθεια του φιλέ θα πάρει τον πόντο η Δήμητρα Καραγκούνη να μειώσει κι άλλο 11-20. Η διαφορά, επαναλαμβάνω, είναι όμως μεγάλη. Είναι το τρίτο χαμένο σετ μπολ. Έχει άλλα 9 όμως η μπλε ομάδα, η οποία θα κάνει τώρα την επίθεση με την Τριανταφυλλίδου. Μπλοκ αυτή τη φορά από την Χριστοδούλου. Δεν περνάει μπάλα από την Διονυσία Μάτιου. Να το λάθος από την 22χρονη ακραία που αγωνίζεται στον Περσέα Θεσσαλονίκης. Και χαμένο και το τέταρτο σετ μπολ. Πάμε για το πέμπτο. Θα βγει άμυνα. Ευκαιρία και πάλι για την κίτρινη ομάδα. Για να δούμε. Θα μειώσει κι άλλο. Η Μάτιου στην ευθεία δεν περνάει. Έρχεται όμως να τελειώσει η Τριανταφυλλίδου έξυπνα το πάνω στο φιλέ. Με αυτό το χτύπημα θα πάρει τον πόντο. Έτσι λοιπόν τελειώνει με 12-21 ή αν θέλετε 21-12 το πρώτο σετ για την μπλε ομάδα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στην πλατεία Αριστοτέλου, στην Θεσσαλονίκη, στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το μεγάλο τουρνουά, το πρώτο από τα 4 της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. 1-0 προηγείται η μπλε ομάδα της Κίτρινης και 1-0 προηγείται η κίτρινη ομάδα στο δεύτερο σετ της μπλε ομάδας, που τώρα είναι στην επίθεση με την Τριανταφυλλίδη. Ευκαιρία για την κίτρινη ομάδα, όμως δεν θα τα καταφέρει. Περνάει η μπάλα, ένας πόντος που παίζεται εδώ και αρκετή ώρα για να γίνει τελικά αυτό το χτύπημα και να πάρει τον πόντο η μπλε ομάδα για να προηγηθεί με 1-1, συγγνώμη, ισοπαλία στο παιχνίδι. Ωραία έξυπνη κίνηση τώρα από τη Δήμητρα Καραγκούνη με άτσι υποδοχή τη Χριστοδούλου με τη δεύτερη κατευθείαν στο κενό να δώσει μια εύκολη λύση για την ομάδα της. Σίγουρα δεν είχαν καθαρό μυαλό στο πρώτο σετ. Δεν είχαν εύκολες λύσεις στο side out που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο γυναικείο βόλεϊ, σε αντίθεση με την ομάδα Μάτιου Τριανταφυλλίδη που είχαν καλύτερα και πιο έξυπνα χτυπήματα, θα έλεγα. Τώρα όμως δείχνουν ότι στο δεύτερο σετ έχουν ξεκινήσει πιο σταθερά. Και ήδη έγινε το 3-1. 3-1 αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερη εικόνα. Αχιλλέας Ισκάς, είπαμε, ο πρώτος διαιτής της αναμέτρησης και Μαρία Τσιούλα η δεύτερη διαιτής αυτού του τελικού των γυναικών που διεξάγεται εδώ. Και να και το πολύ ωραίο μπλοκ αυτή τη φορά από την Χρυσάνθη την Χριστοδούλου απέναντι στην Διονυσία τη Μάτιου, που πήγε να χτυπήσει δυνατά. Χρυσάνθη Χριστοδούλου
Και οι δύο ομάδες θα είναι στο σερβίς ακριβώς, ναι. Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές πάνω στο φιλέ. Είναι πολύ καλές μπλοκέρ. Τόσο η Τριανταφυλλίδη που είδαμε ότι έκανε αρκετά μπλοκ στο πρώτο σετ, αλλά και τώρα στο δεύτερο πόντος που έχει πάρει η ομάδα της είναι από δικό της μπλοκ. Αλλά και η Χριστοδούλα από την άλλη πλευρά είναι 5-1. Από τις καλές μπλοκέρ του πρωταθλήματος. Τώρα 5-1 και κατευθείαν time out για την μπλε ομάδα. Η Χριστοδούλα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στο δεύτερο σετ για την ομάδα την κίτρινη ομάδα, όπως λέμε, κίτρινη και μπλε, έτσι για να τις ξεχωρίζουμε. Χριστοδούλου Ηρακλειώτισσα, η οποία δέχτηκε μάλιστα και πρόταση γάμου πέρσι, ήσουνα Μανώλη εκεί, ναι, στο περιθώριο των τελικών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley, με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο γαμπρό Δημήτρη Νικολακάκη, και νομίζω ότι με το τουρνουά τα φτιάξατε, κάτι έγινε εκεί, η Βέρα κατέβηκε με ντρόν, η Βέρα της έκανε πρόταση, ήταν στο παιχνίδι που η Δήμητρα Καραγκούνη πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος, απ' την άλλη η Χριστάνη Χριστοδούλου βρήκε το γαμπρό. Και ο γάμος θα γίνει φέτος 18 Αυγούστου στο Ηράκλειο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Κάτι το διαφορετικό για τους αγώνες του beach volley, αλλά είναι ένα κλίμα το οποίο είναι fun. Το beach volley είναι ένα άθλημα που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Προσφέρει πλούσιο θέαμα, συγκινήσεις, αλλά και όλα τα παιδιά, θα έλεγα, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Και ο γαμπρός, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Να το πούμε αυτό, και η έκπληξη με το κουτάκι και το μπλουζάκι που έγραφε την πρόταση γάμου. Πολύ ωραία, τα είδατε όλα αυτά. Επαναλαμβάνω όλα αυτά για τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου, το νούμερο 1 της κίτρινης ομάδας. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 5-2, η κίτρινη ομάδα προηγείται και σερβίρει η Μάτιου. Χριστοδούλου θα πάρει και την επίθεση, θα βγει μια ωραία άμυνα από τη Μάτιου, δεν μπορεί να ολοκληρώσει η Τριανταφυλλίδη. Έτσι λοιπόν ο πόντος είναι για την κίτρινη ομάδα, 6-2. Σαφέστατα μεταμορφωμένη. Βλέπουμε η Δήμητρα Καραγκούνη κάνοντας την πάσα, προσπαθεί να κάνει και το κατάλληλο call, δηλαδή το σημείο που είναι κενό το αντίπαλο γήπεδο, για να βοηθήσει τη συμπαίχτηρά της να βρει μια εύκολη λύση. Πολλές φορές επιχειρεί και με τη δεύτερη μπάλα να πάρει τον πόντο. Τώρα εδώ είδαμε ένα drop από τη Χριστοδούλα, αλλά πολύ ωραίο χτύπημα στην ευθεία από τη Διονυσία Μάτιου. Βρήκε πάλι την ευθεία η Μάτιου, η οποία και στο πρώτο σετ την έψαχνε πολύ και την έβρισκε. 30 Φιλίδη στο σερβίς. Η επίθεση θα γίνει από την Χριστοδούλου. Και ο πόντος είναι τελικά για την κίτρινη ομάδα που κρατάει το προβάδισμα 7-3 με μια διαφορά 4 πόντων. Θα σερβίρει η Χρυσάνθη Χριστοδούλου. Την βλέπετε εδώ. Θα γίνει το σερβίς, θα πάει η Μάτιου, θα δεχτεί το μπλοκ όμως από την Χριστοδούλου και ένας ακόμη πόντος, 8-3, τώρα πάμε ακριβώς αντίστροφα, όπως δηλαδή ξεκίνησε στο πρώτο σετ την μπλε ομάδα παίρνοντας μεγάλη διαφορά, τώρα αρχίζει σιγά σιγά να κτίζει μια διαφορά η κίτρινη ομάδα με πρωταγωνίστρια τη Χριστοδούλου, πότε με μπλοκ, πότε με επιθέσεις. Απευθείας τύπημα, πολύ ωραία άμυνα πάλι, αυτή τη φορά από την Καραγκούνη. Έγινε και η επίθεση ευκαιρία για την Τριανταφυλλίδη. Περνάει μπάλα, αλλά με πολύ ωραίο πλασέ. Η Μάτιου θα πάρει τον πόντο, βλέπει το κενό. Δεν πάει δηλαδή στην πάσα. Περνάει κατευθείαν την μπάλα. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο στο beach volley μπορείς γρήγορα να περάσεις την μπάλα χωρίς να κάνεις πάσα, να ξεγελάσεις την αντίπαλη ομάδα. Και αυτό έγινε στην προηγούμενη φάση. Εδώ η μπάλα βρίσκει τη γραμμή, άρα ο πόντος είναι για την κίτρινη ομάδα. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που, όπως είπαμε, χρησιμοποιούν πολύ η ομάδα των Χριστοδούλη και Καραγκούνη. Ψηλή μπάλα πάνω στο φιλέ και δεύτερο χτύπημα κατευθείαν πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα. Μάτιου περνάει την μπάλα, βγαίνει άμυνα από την Καραγκούνη, παίρνει και την επίθεση, άμυνα από τη Μάτιου, όχι. Η μπάλα θα σκάσει στο τέρεν της μπλε ομάδας για τον πόντο της κίτρινης. 14. Ήταν η τέταρτη άμυνα αυτή της Δήμητρας Καραγκούνη στο συγκεκριμένο σετ. Έχει βοηθήσει πολύ και ψυχολογικά τη συμπαίχτριά της, αλλά και με αυτές τις άμυνες φημίζεται για την εξυπνάδα της και την ταχύτητά της. Κατάφερε να χτίσουν μια διαφορά. Αυτό που έκανε η Μάτιου στην ουσία στο πρώτο σετ. Η Μάτιου θα πάει στην επίθεση.
θα προσπαθήσει για τον μπλοκ. Η Χριστοδούλα αυτή τη φορά είναι block out και ο πόντος για την μπλε ομάδα που μειώνει στους 5-15, αλλά ήδη έχει χτίσει μια διαφορά η κίτρινη ομάδα, μια διαφορά 5 πόντων. Υπάρχει όμως ακόμη πολύ δρόμος στο σετ αυτό. Η μπλε ομάδα προηγείται με 1-0. Η άμυνα Τριανταφυλλίδη θα πάρει το πλασέ στην πίσω ζώνη. Πολύ έξυπνη προσπάθεια, γιατί στην ουσία έκανε δύο πράγματα στην ίδια φάση και από την πρώτη έσπασε την μπάλα στον μπλοκ, πήρε γρήγορα φόρα και μετά με τη δεύτερη μπάλα της Μάτι, γιατί εφόσον βρούμε την μπάλα στον μπλοκ, να πούμε και κάτι για τους τηλεθεατές, έχουμε τη δυνατότητα με δύο μπάλες να περάσουμε την μπάλα στο άλλο γήπεδο, άρα ήταν υποχρεωμένη να την περάσει, αλλά με πολύ έξυπνο τρόπο πήρε τον πόντο. Εδώ τώρα είδαμε δεύτερο χτύπημα πάλι από τη Δήμητρα Καραγκούνη στην ευθεία και πόντο για την ομάδα της. 11-6, διαφορά παραμένει στους 5, σερβίς με την Χριστοδούλου. Είναι out. Νωρίτερα είδαμε, Μανώλη, και τα junior, έτσι, μέχρι 19. Ακριβώς. Στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα αγόρια. Πολύ ωραίο θέαμα. Ήτανε... Και πολύ, ωραία, πολύ ωραίο βόλεϊ από τα μικρά, τα οποία φαντάζομαι είναι και το μέλλον του αθλήματος. Τα πιστεύουμε πάρα πολύ τις αναπτυξιακές κατηγορίες. Είναι τα παιδιά εδώ που παίξαν στο τελικό, προπονούνται στη Θεσσαλονίκη και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τις θαυμάσουμε και σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο. Ήτανε... Ειδικά οι 14χρονοι από το Δρυμό είναι καταπληκτικοί, έτσι. Ναι, ακριβώς. Όλα τα κορίτσια ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά τώρα το κοριτσάκι το 2010 γεννηθής ήταν εντυπωσιακό. Η προσπάθεια με την Τριανταφυλλίδη στο βάθος και πάλι, ωραίο, πολύ ωραίο πλασέ. Ποκ πάνω από το φιλέ στην ευθεία, εκεί που δεν υπήρχε ο αντίπαλος και 12-8. Να πούμε ότι για μετά από πολύ καιρό ήταν το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης που συζητήσαμε όλη τη χρονιά και είπαμε τα junior να μπορούν να είναι στα ίδια μέρη με τα τουρνουά των αντρών και γυναικών, έτσι ώστε και να παίρνουν εικόνες από τους μεγάλους, αλλά και ταυτόχρονα χαρίζουν ένα πλούσιο θέαμα λίγο πριν τους τελικούς και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στην πορεία. Θα δούμε ένα αντίστοιχο τουρνά junior και στην πλατεία Συντάγματος. Και... Α, στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, αυτά, ναι, τα δύο... υπάρχει δυνατότητα, ναι, και θέλω να πιστεύω, θα γίνουν και σε άλλα μέρη, αλλά αυτά τα δύο τουρνουά τα συγκεκριμένα θα συνοδευτούν και από τουρνουά juniors. Ναι. Ήταν κάτι που γινόταν και στο παρελθόν, τα δικά μας τα χρόνια, πριν από 20 χρόνια και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαν πολλοί πρωταθλητές. Τα παιδιά που στην ουσία τώρα πρωταγωνιστούν ήταν μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα, αλλά αυτή η 14χρονη θα αφήσει η εποχή, θα την πάρουν γρήγορα, πιστεύω. Πρέπει να έχουμε υπομονή, αλλά δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά της αέρα. Είναι όμως σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Βοήθησε και την ομάδα να ανέβει φέτος στην Α2 κατηγορία, την ομάδα της. Και για τις δύο ομάδες μας, για πάμε. Το χειροκρότημα για όλες τις και για τις δύο ομάδες βεβαίως. Στο beach volley δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, να το πούμε αυτό. Να πούμε κιόλας ότι σίγουρα για να βλέπουμε αυτό το θέαμα σήμερα εδώ υπάρχουν κάποιοι προπονητές που έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να δώσουν τη δυνατότητα και στα μικρά παιδιά νωρίτερα αλλά και στις αθλήτριες εδώ και στα αγόρια αργότερα να τους δείξουν κάποια πράγματα. Οπότε είναι οι προπονητές. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι από τη μία προπονητές για την Τριανταφυλλίδη και τη Μάτιου. Είναι, επειδή μία είναι από την Αθήνα, μία από τη Θεσσαλονίκη, έχουν και δύο προπονητές. Ο ένας είναι ο Γιώργος Στογιάτης εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο Στάθης ο Χαδινός στην Αθήνα. Από την άλλη, η Δήμητρα Καραγκούνη και η Χρυσάνη Χριστοδούλου προπονούνται υπό τις οδηγίες της αδελφής της Δήμητρας, της παλιάς πρωταθλήτριας, της Πέννης της Καραγκούνη. Και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, τα πιτσιρίκια είναι υπό τις οδηγίες του Ηλία του Ζωλοσταθιάδη. Όλοι αυτοί οι προπονητές έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, έτσι ώστε να βλέπουμε αυτό το υψηλού επίπεδου θέαμα. Από την άλλη, στα αγόρια ο Κωνσταντίνος Ποθητάκης, θα δούμε μετά την ομάδα του. Ναι. Δουλεύει, ναι, εδώ και χρόνια στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης και πιστεύω ότι η δουλειά των προπονητών στο beach volley είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κίτρινη ομάδα εξακολουθεί να κρατά μια διαφορά 4 πόντων, 14-10. Θα βγάλει και μια πολύ ωραία άμυνα η Καραγκούνη. Έχει μία ακόμα ευκαιρία η μπλε ομάδα με την Τριανταφυλλίδη και πολύ ωραίο πλασέ σε σημείο που δεν υπάρχει αντίπαλη παίκτρια για να βγάλει την άμυνα. Έτσι λοιπόν η διαφορά μειώνεται στους 3. Είχε προηγηθεί και με 5 η κίτρινη ομάδα. Προσπαθεί η μπλε ομάδα καθώς
φτάνουμε πλέον στα μέσα περίπου του σετ, να μειώσει την διαφορά, να διεκδικήσει, να τελειώσει τον τελικό με 2-0. Να και το λάθος τώρα από την Καραγκούνη για να μειωθεί κι άλλο η διαφορά 14-12, κάτι που οδηγεί την κίτρινη ομάδα να ζητήσει time out. Έτσι λοιπόν, ενώ βλέπετε πολύ ωραία πλάνα από τις πλευκίδες, εδώ την κίτρινη ομάδα με την Δήμητρα Καραγκούνη δεξιά, όπως βλέπετε το πλάνο, και αριστερά την Χρυσάνθη, την Χριστοδούλου. Και βέβαια να πούμε ότι πολλοί κόσμος προσπαθεί να μπει για να παρακολουθήσει αυτούς τους τελικούς, τον τελικό των γυναικών και των ανδρών, αλλά επαναλαμβάνω, όσο κόσμο και να χωρέσει το γήπεδο, είναι πολύ μικρό για να μπορέσει να τους χωρέσει όλους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το πρόγραμμα που κάνουν στο Stavanger. Φέρνουν το Κουρασγερόπουλο ακριβώς εδώ στην προβλήτα. Οπότε από το Κουρασγερόπουλο ναι, βλέπουν το γήπεδο, οπότε μεγαλώνουν. Μπορούμε από εκεί να κάνουμε και τη μετάδοση εμείς. Ακριβώς. Η μπάλα είναι out. Άλλο ένα λάθος, αυτή τη φορά από την Χριστοδούλου. Και να που η διαφορά πάει στον πόντο. Με δύο απανωτά λάθη. Το ένα από την Καραγκούνη, το άλλο από την Χριστοδούλου. Η κίτρινη ομάδα προηγείται πλέον με ένα πόντο της μπλε ομάδας, που σερβίρει με την Τριανταφυλλίδη. Η Χριστοδούλου θα πάει στην επίθεση. Με τη βοήθεια του φιλέ θα πάρει τον πόντο. Και η διαφορά θα ανέβει στους 2-15-13. Αλλαγή τερέν. Είπαμε κάθε 7 πόντους αλλάζουν τερέν στο beach volley οι ομάδες. Αυτό γίνεται και τώρα με την Χριστοδούλου να πηγαίνει στο σερβίς για την κίτρινη ομάδα. Τριανταφυλλίδη θα δώσει στην Μάτιου, που θα κάνει ένα χτύπημα όχι πολύ δυνατό. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα η Χριστοδούλου. Η διαφορά και πάλι στον πόντο. 15-14. Τώρα γίνεται μάχη πράγματι η Μανώλη σε αυτό το σετ. Πλησίασε η μπλε ομάδα. Οπότε για να δούμε αν θα τελειώσει εδώ ο τελικός ή αν θα υπάρξει και τρίτο σετ. Η πάσα για την Χριστοδούλου. Βγαίνει άμυνα από την Τριανταφυλλίδη. Θα πάει και στην επίθεση με πλασέ στην ευθεία. Δεν το παρακολουθεί η Καραγκούνη. Δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. Ενώ παίζουν την ευθεία πολύ. Έκανε τώρα έξυπνη κίνηση η Τριανταφυλλίδη. Έκανε το επιδείξει στο μπλοκ. Βγήκε στο μικρό διαγώνιο. Βλέπουμε εδώ πέρα drop. Πήρε την άμυνα με αυτή την ωραία προσποίηση και κατάφερε με το χτύπημα στην ευθεία να πάρει τον πόντο. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία άμυνα από τη Μάτιου. Και μπλοκ από την Τριανταφυλλίδη για τον πόντο. 16-15 για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ. Η μπλε ομάδα με Τριανταφυλλίδη και Μάτιου περνάει μπροστά. 16-15. Άλλο ένα ωραίο μπλοκ από τη Λίζα. Έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό το τομέα. Ήταν θετικό το γεγονός ότι δούλεψε όλο το χρόνο, δεν έπαιξε σάλα και έπαιξε beach volley, και σίγουρα αυτό φαίνεται με την απόδοσή της, όχι μόνο σήμερα αλλά μέχρι τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Μάτιου επίσης πολύ ωραία άμυνα και τώρα. Επίθεση δεύτερη για την Χριστοδούλου, που αυτή τη φορά θα πάρει τον πόντο. Θα ισοφαρίσει 16-16. Πάμε σε ένα ωραίο φινάλε με suspense, με αγωνία σε αυτό το δεύτερο σετ. Και επαναλαμβάνω, αν το πάρει η κίτρινη ομάδα και ισοφαρίσει, θα πάμε σε ένα τρίτο σετ, το οποίο λύγει στους 15 πόντους. Αν το κερδίσει η μπλε ομάδα, θα τελειώσει και ο τελικός με 2-0 σετ. Πλασέ εύκολο για την Μάτιου, που θα πάει και στην επίθεση. Θα δεχτεί τον μπλοκ. Άμυνα όμως και από την Τριανταφυλλίδη και ο πόντος για την μπλε ομάδα, που επιμένει, παλεύει κάθε πόντο, κάθε φάση, και ο κόσμος χειροκροτεί γιατί ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ ωραίος πόντος. Κοιτάξτε πόσες άμυνες έβγαλε η μπλε ομάδα για να καταφέρει να κάνει και αυτό το πλασέ και να πάρει τον πόντο, Μανώλη. Ναι, έγιναν ωραίες άμυνες και έκανε τελικά το ντουμπλάζ η Μάτιου στο μπλοκ της Χριστοδούλου. Καταφέραμε έξυπνο τρόπο που παράσει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε ένα ψηλό χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο από τη Χρυσάνη Χριστοδούλου και 17-17. 17-17. Δεν αλλάζει κάτι. Όσο ωραίος και να ήταν ο πόντος, ένας πόντος είναι. Δεν είναι δύο. Οπότε το 17-17 έχει και τις δύο ομάδες στη διεκδίκηση του σετ.
18-17 από την Τριανταφυλλίδη. Αλλαγή τερέν και από εδώ και πέρα κάθε πόντος μετράει διπλά. Είναι, φτάνουμε πλέον, μπήκαμε στην τελική ευθεία του σετ. Το πρώτο σετ, θυμίζω, το πήρε με 21-12 η μπλε ομάδα. Πολύ εύκολα. Εδώ γίνεται μάχη. Η κίτρινη ομάδα έχει την ευκαιρία τώρα. Με αυτό το πλασί μπάλα ακουμπάει την γραμμή, την μπλε γραμμή και είναι πόντος για την κίτρινη ομάδα. Με την Χριστοδούλου. Στο μικρό διαγώνιο. Είναι ένα χτύπημα που συνηθίζει η Χρυσάνθη. 18-18 για να δούμε τώρα σέρβις από τη Δήμητρα Καραγκούνη, στη Μάτιου και πάλι. Για να πάει και στην επίδεση, στην ευθεία θα πάρει τον πόντο, θα ξεφύγει και από το μπλοκ της Χριστοδούλου και θα στείλει την μπάλα κοντά στη γραμμή. Πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή. 19-18, 19-18, κρίσιμος πόντος. Για να δούμε. Η Τριανταφυλλίδη στο σερβίς. Υποδοχή καλή. Θα πάει στην επίθεση η Χριστοδούλου. Θα δεχθεί τον μπλοκ. Έχει την ευκαιρία όμως να περάσει την μπάλα, αλλά η ευκαιρία μάλλον είναι για την μπλε ομάδα. Με την Μάτιου στην μεγάλη διαγώνια είναι out. Αυτό το πλασέ το οποίο έκανε και 19-19. Να το λάθος από την Μάτιου που δίνει τον πόντο στην κίτρινη ομάδα. Ήταν ένα καθοριστικό σημείο γιατί αν κατάφερε να κερδίσει αυτή την κόντρα μπάλα θα ήταν ήδη στο... Στο 20-18, ναι. Τώρα είμαστε στην ισοπαλία, ευκαιρία για την μπλε ομάδα. Μάτιου με πλασέ, πάλι στην ευθεία και πόντος, προβάδισμα 20-19 και το πρώτο set ball, match ball για την μπλε ομάδα. Βέβαια το γεγονός ότι σερβίρει η μπλε ομάδα δίνει τη δυνατότητα στην κίτρινη ομάδα να ισοφαρίσει, να έχει δηλαδή αυτή τον πρώτο λόγο για την επίθεση, για να δούμε. Με την Μάτιου στο σερβίς. Καλή υποδοχή. Η επίθεση θα γίνει από την Χριστοδούλου. Γρήγορα περνά την μπάλα. Έξυπνα η Μάτιου, αλλά το αντιλαμβάνεται η κίτρινη ομάδα. Άλλη μια καλή άμυνα από τη Μάτιου. Θα πάει και στο πλασέ και θα τελειώσει το παιχνίδι. 21-19. Να λοιπόν οι πολύ ωραίες άμυνες στο τέλος που έφεραν αυτή τη νίκη με 2-0 σετ για την μπλε ομάδα. Την Διονυσία Μάτιου και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη θα πάρουν τον τελευταίο πόντο και με 21-12 και 21-19 θα κατακτήσουν το δεύτερο σετ και τη νίκη στο πρώτο μεγάλο Grand Slam. Εδώ έχουμε την Ευγενία Γίτα, η οποία μπήκε ήδη στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει τις συνεντεύξεις. Πριν πάμε στο διάλειμμα, έχουμε την ευκαιρία, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα σε λίγο, αλλά πάμε γρήγορα να ακούσουμε την Ευγενία Γίτα. Ξεκινάμε με τη Δήμητρα Καραγκούνη και την Χρυσάνθη Χριστοδούλου. Μπορείτε και το παλέψατε, ειδικά στο δεύτερο σετ. Τι δεν πήγε καλά στο τελικό? Τα κορίτσια τα έχουμε ξανααντιμετωπίσει σε τελικό. Κάναμε άλλη μια φορά ένα κακό παιχνίδι, δυστυχώς. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε ένα μήνα μέχρι τα τελικά. Θέλουμε προπόνηση σίγουρα, θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούν. Αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμες από εμάς και το δείχνουν φανερά στο γήπεδο. Κάναμε μια προσπάθεια στο δεύτερο σετ. Δεν τα καταφέραμε. Κυνηγάμε το επόμενο. Ήταν η αρχή των Grand Slam. Παρακολουθήσαμε πολύ ωραίους αγώνες. Ανεβαίνει το επίπεδο στο beach volley. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις κοπέλες και τους άντρες. Και κατεβαίνουν διαφορετικά ζευγάρια, αλλάζει λίγο ο ανταγωνισμός. Όπως και εμείς, είμαστε καινούργια ομάδα. Ακόμη προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Θέλαμε να έχουμε μια ανταγωνιστική εικόνα. Στο πρώτο σετ δεν τα καταφέραμε τόσο. Στο δεύτερο το κοντράραμε αρκετά καλύτερα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οπότε με υπομονή και προπόνηση πιστεύω το αποτέλεσμα θα έρθει. Επόμενη στάση, η Ξάνθη. Τι πιστεύεις ότι θα σου πει η Πέννη ότι πρέπει να διορθώσετε? Αρχικά την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Πέννη. Είναι η αδερφή μου, είναι η προπονήτριά μας. Η Πέννη εμένα με έφτασε να πάρω το Πανελλήνιο πέρσι. Φέτος θα προσπαθήσει να μας βγάλει τον καλύτερό μας σε αυτό εντός του γηπέδου. Σίγουρα έχει πολλά να διορθώσει, ειδικά μετά από αυτό το μάτς που είδε. Το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Θα δούμε στην πορεία τι θα διορθώσει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τα κορίτσια της κίτρινης ομάδας, τη Δήμητρα Καραγκούνη και τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου. Η Ευγενία πάει γρήγορα στην μπλε ομάδα και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα. Η μπλε ομάδα λοιπόν με την Διονυσία Μάτιου και την Λίζα
Τριανταφυλλίδη, την κόρη του μεγάλου Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Θα είναι σε λίγο κοντά, είναι ήδη στην Ευγενία. Έλα, Ευγενία. Μπορείς και βιάζεστε να χαθείς τις αγκαλιές των αγαπημένων. Συγχαρητήρια, σπουδαία νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά είναι ένα υπέροχο τουρνουά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που βρεθήκαμε και στο τελικό και κερδίσαμε αυτό το τουρνουά. Γενικά το κλίμα στη Θεσσαλονίκη είναι υπέροχο, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ ανταπόκριση από πάρα πολύ κόσμο. Οι συνθήκες αυτές τις μέρες δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν ο κόσμος εδώ. Είναι υπέροχο να παίζεις με γεμάτες κερκίδες. Το χαρήκαμε. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, ο ανταγωνισμός μεγάλος. Διονυσία, δυναμική εκκίνηση. Βάλατε, κάνατε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Να συμπληρώσω, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν εδώ, μας στηρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις γήπεδο Καλάπα. Ναι, έχω προπονηθεί να κάθεσαι το βράδυ. Μπαμπάς στη σάλα. Η κόρη όμως αποκλειστικά στο beach volley. Φέτος ωφέλιμος ο χρόνος. Σίγουρα, εμένα μου έχει τραβήξει την καρδιά η άμμος. Με τη σάλα δεν έχω τέτοια σχέση. Νομίζω και στον μπαμπά αρέσει πολύ άμμος, απλά το δείχνει λίγο πιο κρυφά και ίσως το μπήκε σε πιο μεγάλη ηλικία. Αλλά σίγουρα για μένα αξίζει η άμμος και πρέπει να μπαίνουν περισσότερα άτομα μόνο στην άμμο για μένα και από μικρές ηλικίες. Διονυσία, σήμερα πήραμε ένα πρώτο δείγμα γραφής των ικανοτήτων σας. Ναι, υπάρχουν και άλλα τουρνουά. Στόχος μας είναι να πάρουμε το Πανελλήνιο και μέχρι τότε δουλεύουμε σκληρά. Ο Γιώργος Γιάτσης ήταν στις κερκίδες. Τι πιστεύεις θα σου πει μετά? Θα μου πει... Μπράβο! Θα μου πει, θα το πούμε στην προπόνηση. Ο στόχος, ένα Ολυμπιακό τουρνουά, να σε δει ο μπαμπάς. Εντάξει, ένα Ολυμπιακό τουρνουά είναι στόχος κάθε αθλητή, σίγουρα. Νομίζω ο μπαμπάς χαίρεται που με βλέπει στα γήπεδα. Και το κάθε τι και μεγάλο ευπρόσδεκτο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από νικήτριες και ηττημένες από τον τελικό των γυναικών. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια με τον τελικό των ανδρών. Επιστρέψαμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Beach Volley, στο πρώτο μεγάλο Grand Slam τουρνουά Beach Volley, το οποίο διεξάγεται και αυτό το καλοκαίρι με τέσσερις σταθμούς, πρώτο εδώ στην Θεσσαλονίκη, το δεύτερο στην Ξάνθη, το τρίτο στην Αθήνα και το τέταρτο στην Κρήτη. Μία από τις παράλληλες δράσεις, αφού τελείωσε ο τελικός των γυναικών και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τον τελικό των ανδρών. Εδώ βλέπετε πάλι ένα πολύ ωραίο πλάνο από το λιμάνι με τα πλοία που περιμένουν για να ξεφορτώσουν. Δίπλα μας πάντα ο Μανώλης Ρουμελιώτης και εμείς να πούμε ότι μία από τις παράλληλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τη διάρκεια του Θεσσαλονίκη Grand Slam στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητριών αλλά και του κοινού για τον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιατρική. Με μότο λοιπόν κάνε σύμμαχο τον ήλιο, γνωρίζω, προλαμβάνω, αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος και με επικεφαλή στην Ευγενία Γκορτζίλα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα Ορίζοντες στήθηκε περίπτερο και ενημέρωση του κοινού και των αθλητών και των αθλητριών. Η Ευγενία Γίτα έχει δίπλα της τώρα την Ευγενία Γκορτζίλα στον αγωνιστικό χώρο και της δίνουμε αμέσως το λόγο. Ακριβώς, Τόδωρε, έχουμε την διεθνή βολεϊμπολίστρια, μεγάλο κεφάλαιο στην ομάδα του φιλαθλητικού και έχετε ψηφιστεί και μία από τις τρεις καλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών στη σάλα. Κύριε Γκορτζίλα, κάνε σύμμαχο τον ήλιο που σου ορίζονται. Ναι, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ορίζοντες κάνει μια κοινωνική δράση σε αυτά τα παιχνίδια του beach volley, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάνε σύμμαχο τον ήλιο λοιπόν. Κράτα τα ευεργετήματα του ήλιου και αυτά που μας δίνει για την ψυχική σωματική μας υγεία και προφυλάξου από τις βλαβερές συνέπειες που έχει ο ήλιος. Και επειδή το beach volley είναι ένα κατεξοχήν άθλημα που εκτίθονται οι αθλητές του, οι θεατές και όλοι όσοι εργάζονται στον ήλιο, προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Κάνε σύμμαχο τον ήλιο. Για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από τη μεγάλη πορεία που είχατε στη σάλα, δοκιμάσατε και τα δύο πρώτα χρόνια όταν είχε έρθει το beach volley στη χώρα μας. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι παίξαμε τα δύο πρώτα χρόνια που ήρθε το beach volley από την VPA τότε, μια εταιρεία που είχε αναλάβει. Και μπορώ να πω ότι είχα πρώτες διακρίσεις και τα δύο χρόνια και μετά σταμάτησα.
έχω ένα άθλημα που αγάπησα και το έπαιξα σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Κάθε φορά που έρχεστε στη Θεσσαλονίκη, η καρδιά σας χτυπάει για τον φιλαθλητικό και τη μεγάλη του πορεία. Έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου εδώ, γεννήθηκα, τα σοκάκια της, η μυρωδιά της, το αρωμά της και η ομάδα πραγματικά που με βοήθησε και έγινα το όνομα που έγινα. Ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευγενία Γκορτζίλα, την θυμάμαι, Μανώλη, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι και εσύ, το φιλαθλητικό, έτσι. Έτσι ακριβώς. Με τη Μαρία την Αθανασιάδου προπονήτρια, να είναι καλά. Και με πολλές άλλες, Καραγκούνη. Τώρα δεν μου έρχεται, πάντως είχαν μεγάλα ονόματα. Μεγάλη φιλαθλητικός, ομάδα. Εκείνα τα χρόνια μεγαλούργησε. Και εγώ στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας τότε να καλύπτω αυτή την ομάδα. Θέλω το σχόλιο σου, γιατί δεν προλάβαμε για τον τελικό των γυναικών, πριν πάμε πάλι στην Ευγενία Γήτα, πολύ γρήγορα. Ναι, νομίζω ότι άξια οι Τριανταφυλλίδη και Μάτιου κέρδισαν αυτό το τελικό. Ήταν πολύ σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γενικότερα σε όλο το τουρνουά ήταν σταθερές, ήταν αίτητες. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια παραπάνω από τη συνηθισμένη νευρικότητα στην ομάδα Χριστοδούλου και Καραγκούνη. Αυτό τους οδήγησε σε κάποια περισσότερα λάθη από το συνήθες, που έδωσε το δικαίωμα και να κερδίσουν το πρώτο σετ εύκολα οι Τριανταφυλλίδη Μάτιου, αλλά και στο δεύτερο σετ να ανατρέψουν μια διαφορά και να κατακτήσουν και το δεύτερο σετ και τελικά τη νίκη. Πάμε πάλι όμως στην Ευγενία Γήτα. Έχει νομίζω δίπλα της τον κύριο Ζεϊμπέκη, αντιδήμαρχο αθλητισμού. Έλα, Ευγενία. Ακριβώς το δρε. Κύριε Ζεϊμπέκη, πλημμύρισε κόσμο η πλατεία Αριστοτέλους. Θα σας μεταφέρω και την on-air πρόταση του κυρίου Ρημελιώτη. Ότι πρέπει να βάλουμε ένα κουρασγερόπλο με προβλήτα για να μπορεί περισσότερο κόσμο να απολαμβάνει αυτούς τους αγώνες. Αποδείξαμε πλέον ότι μπορούμε να αναλάβουμε σαν πόλη, σαν Δήμος, ό,τι μεγάλη διοργάνωση μας ανατεθεί. Και με το 3-3 την προηγούμενη εβδομάδα και με το beach volley αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω ότι αποδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Εμάς είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στην πόλη, στον κόσμο, στους αθλητές και στον αθλητισμό και σε όλα τα αθλήματα ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά και από τον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζεϊμπέκη. Φαντάζομαι ότι η Ευγενία θα ετοιμάσει πάλι. Έλα. Ναι, πάμε στην Ευγενία. Έλα, Ευγενία. Τελικά, Γιώργος Τζουμάκας, Θοδωρής Βουλκίδης, πρώτη φορά είπαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην άμμο. Παιδιά, πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν πάρα πολύ ωραία, το έχουμε ευχαριστηθεί πάρα πολύ, ήρθαμε για χαβαλέ στην ουσία. Αλλά τελικά παίξαμε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά είναι τυχεροί αυτοί οι τέσσερις εδώ που παίζουν τώρα, γιατί δεν περάσαμε και θα χαρούν μία νίκη στο τελικό. Μόνο σίγουρο αυτό. Θα το επιχειρήσετε ξανά. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως σας κοιτάνε ανήσυχα από κάτω. Σίγουρα το χρόνο. Σίγουρα. Πρόβλεψη για τον τελικό έχω. Εγώ αντικειμενικός δεν μπορώ να είμαι. Είναι ο αδερφός μου. Αυτός συμφωνίζουν. Κάνουμε σύμμαχο τον ήλιο. Πήρες λοιπόν και την αρχή του αδελφού. Μην έρθει σπίτι μετά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ αντικειμενικό δεν είμαι. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Από τις καλύτερες που υπάρχουν. Θα γίνει πολύ ωραίο μάτς. Αυτά, καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους. Ξεκινάει. Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το στιγμιότυπο με την αγκαλιά με τα δύο αδέλφια. Τον Γιώργο Τζουμάκα, το Στέλιο Τζουμάκα και φυσικά το, δεν είδα τον μπαμπά τους, δεν ξέρω αν είναι εδώ, το Σοκράτη το Τζουμάκα. Εδώ είναι εδώ, εδώ έτσι και ο Σοκράτη, άλλη μόνο ανέλειπε ο μπαμπάς. Το μήλο κάτω από τη μιλιά και τα δυο μήλα από τη μιλιά κάτω έπεσαν και δεν είναι μόνο αυτά. Πάμε πάλι στην Ευγενία. Έλα, Ευγενία. Το beach volley είναι ένα ολυμπιακό άθλημα. Δίπλα μας έχουμε τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Ένα άθλημα το οποίο γνωρίζει την απήχηση και το χειροκρότημα του κόσμου. Νομίζω πως η πόλη αγκαλιάζει αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Είμαστε κοντά, η Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ολυμπιακή Μέρα σήμερα γιορτάζεται με ένα δημοφιλές άθλημα. Μπράβο σε όλους, μπράβο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να κάνει όλα αυτά. Να είστε καλά. Αυτά και από τον Στέλιο Αγγελούδη και εμείς να κάνουμε και την παρουσίαση των ανδρών τώρα, καθώς ήδη έχει πάρει θέση ο πρώτος διαιτής της αναμέτρησης, Χαράλαμπος Παπαδογούλας από τη Λάρισα, από τους κορυφαίους, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο στο beach volley. Έχει σφυρίξει τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 2016 στο Ρίο και θα είναι μαζί με δεύτερο τον Αθανάσιο Ειρηναίο Μούζουλα. Δεν είναι μόνο αυτή η διάκριση, είναι και πολλές άλλες. Επαναλαμβάνω, ένας από τους κορυφαίους
νομίζω ένα από τους πέντε κορυφαίους Μανώλη στον κόσμο, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Το παλμαρέ του είναι πλούσιο. Συμμετοχές, σφυρίγματα σε τελικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάρα πολλά πράγματα. Και όσον αφορά τις δύο ομάδες, ήδη γίνεται η παρουσίαση της πορτοκαλί ομάδας, έτσι θα τις ξεχωρίζουμε, πορτοκαλί και γαλάζια. Εδώ βλέπετε την πορτοκαλί ομάδα με το νούμερο 1 ο Αντιόλ Κόλα, με το νούμερο 2 ο Στέλιος Τζουμάκας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 25 ετών ο Στέλιος Τζουμάκας, 23 ετών ο Αντιόλ Κόλα, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πέρσι ο Στέλιος Τζουμάκας έπαιζε στον Φλίσβο του Παλαιού Φαλήρου και φέτος πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή. Αγωνίζεται ως ακραίος. Φιναλίστο στα Open, στα Χανιά και στη Νίο. Και πρώτη χρονιά συμπαίκτες στο Beach Volley με τον Αντιόλ Κόλα, που βγήκε δεύτερα βουτής Ελλάδας στον Άγιο Νικόλαο. Από την άλλη πλευρά, με την γαλάζια εμφάνιση, γαλάζια ομάδα όπως θα την λέμε, ο Ιάσονας Κανέλος με το νούμερο 2 και ο Γιώργος Τερζόγλου με το νούμερο 1. Ο Ιάσονας Κανέλος, 25 ετών, γεννήθηκε στην Πρέβεζα, στη Σάλα αγωνίζεται ως ακραίος στην Κερατέα. Και ο Γιώργος Τερζόγλου, 28 ετών, στην Ξάνθη γεννήθηκε, αγωνίστηκε πέρσι στον Πήγασο Πολύχνης ως ακραίος. Μέλη του Εθνικού Σχεδιασμού και οι δύο ομάδες στο Beach Volley πάντα. Πρώτη χρονιά συμπαίκτες και εδώ, φιναλίστ φέτος στο τουρνουά Open σε Αγρίνιο και Καλαμαριά, η γαλάζια ομάδα. Ο Ιάσανας Κανέλος πέρσι με συμπαίκτη τον Άγγελο Μανδυλάρη κατέκτησε το Θεσσαλονίκη Grand Slam, αυτό εδώ δηλαδή το τουρνουά που διεξάγεται και φέτος. Ενώ ο Κανέλος το 2021 κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στον Άγιο Νικόλαο με συμπαίκτη τον Άγγελο Μανδυλάρη. Ο Τερζόγλου πέρσι με συμπαίκτη τον Ραφαέλ Μπανιώτη ήταν πρώτη στην πανελλήνια βαθμολογία. Και το παιχνίδι ξεκινά. Πρώτη επίθεση για την μπλε ομάδα, το πλασέ χωρίς επιτυχία. Και το μπλοκ τελικά που θα κάνει ο Γιώργος ο Τερζόγλου της γαλάζιας ομάδας για τον πρώτο πόντο για τη γαλάζια ομάδα. Μανώλης Ρουμελιώτης πάντα κοντά μας, ο τεχνικός συντονιστής των εθνικών ομάδων Beach Volley, για το πρώτο σχόλιο για τους άντρες. Θα έλεγα ότι και εδώ περιμένουμε ένα αφύροπο παιχνίδι. Είναι ομάδες που γνωρίζονται καλά, έχουν δουλέψει τα τελευταία 2 χρόνια μαζί. Ο Γιώργος Τερζόγλου είναι η τελευταία προσθήκη στο συγκεκριμένο γκρουπ. Είναι παιδιά που έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο στο beach volley. Σίγουρα ασχολούνται και στο κομμάτι της άλλας, αλλά όλη τη χειμερινή περίοδο πραγματοποιούν προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Ποθητάκη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα υψηλό επίπεδο θέαμα. Με δυνατές αναμετρήσεις πάνω στο φιλέ, μπλοκ, αλλά και πολύ καλές άμυνες. Πολύ ωραία επίθεση από τον Αντιόλ Κόλα για την πορτοκαλί ομάδα και ισοπαλία 2-2 μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Να πούμε ότι μέχρι την διεξαγωγή αυτού του τελικού στο νούμερο 1 του ταμπλό των ανδρών βρίσκονται οι πρωταβλητές Ελλάδας Παναγιώτης Ιωαννίδης και Θοδωρής Παπαδημητρίου, που ήδη στο φετινό σύρκο κατακτήσετε του Νουάπεν σε Γλυφάδα και Καλαμαριά και Αγρίνιο, 3 δηλαδή Open. Ακολουθούν οι νικητές των Χανίων και της Ίου Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χάτζη Νικολάου. Ενώ στο νούμερο 3 είναι η φιναλή των 2 τουρνουά σε Κρήτη και Κυκλάδες, Στέλιος Τζουμάκας και Αντιόλ Κόλα που βρίσκονται εδώ στον τελικό. Στην τέταρτη θέση, φιναλίστης Καλαμαριάς και του Αγρινίου, ο Ιάσονας Κανέλος και ο Γιώργος Τερζόγλου. Οι δύο φιναλίστ, δύο ομάδες είναι σήμερα εδώ στον τελικό του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, με μεγαλύτερο συντελιστή 1,5 στην πανελλήνια βαθμολογία και άρα θα ανέβουν ψηλότερα στην βαθμολογία. Επίθεση out με το χτύπημα αυτό, το οποίο θα γίνει για την μπλε ομάδα με τον Ιάσονα Κανέλο, και προβάδισμα 4-3 για την ομάδα με την πορτοκαλί εμφάνιση. Δηλαδή τον Αντιόλ Κόλα και τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Σερβίς τώρα με τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Είναι out. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι 4-4. Περιμένουμε όλοι και εδώ ένα ντέρμπι, έτσι. Ναι, και είναι οι δύο από τις 5 ομάδες που την επόμενη εβδομάδα θα μας εκπροσωπήσουν στο παγκόσμιο τουρνουά στην Νίο. Είναι μία από τις διεθνείς διοργανώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας.
είναι στην κατηγορία ανδρών και γυναικών και έχουμε τη δυνατότητα εκεί να έχουμε 5 ομάδες άνδρες και 4 ομάδες γυναίκες. Καθώς βλέπουμε το σερβίς, ακόμα ένα σερβίς out για την πορτοκαλί ομάδα με τον Κόλλα αυτή τη φορά. Να ρωτήσω, Μανώλη, αν έχουμε καλύτερες πιθανότητες διάκρισης, μιλάω διεθνώς, στις γυναίκες ή στους άνδρες στο beach volley. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 2 χρόνια περίπου έχει γίνει ένα νέο ξεκίνημα με νέα παιδιά τα οποία τώρα αποκτούν τις εμπειρίες, γιατί ναι μεν για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ καλοί αθλητές, αλλά όταν μιλάμε για επίπεδο διεθνών αγώνων η εμπειρία είναι κάτι το πολύ σημαντικό, οπότε προσπαθούμε να λάβουν αυτές τις εμπειρίες μέσα από τις συμμετοχές στα διεθνή τουρνουά και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε πάλι σε ένα υψηλό επίπεδο. Κάποτε ήμασταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε τόσο ψηλά και θέλω να πιστεύω ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια και θα ευωδώσει καρπούς. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γιώργο τον Τερζόγλου για την γαλάζια ομάδα και ισοπαλία 6-6. Πάμε λοιπόν με το ξεκίνημα σε ένα ντέρμπι. 7-6 για την πορτοκαλί ομάδα. Εδώ βεβαίως σε σχέση με τις γυναίκες τα χτυπήματα είναι πολύ πιο δυνατά, οι επιθέσεις είναι πολύ πιο γρήγορες και φυσικά πολύ πιο δύσκολα μπορούν να βγουν άμυνες. Όταν όμως βγαίνουν αυτές είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές. Η γαλάζια ομάδα τώρα με νέα επίθεση πάλι από τον Γιώργο τον Τερζόγλου. Ο Πόντος και αλλαγή τερέν με την πορτοκαλί ομάδα. Ο και τη γαλάζια ομάδα να είναι ισόπαλες στο 7-7. Πιστεύω στο συγκεκριμένο παιχνίδι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το σερβίς. Ποια ομάδα θα μπορέσει να πετύχει κάποιους άσους ή ταυτόχρονα χαλάσει την υποδοχή της αντιπάλου ομάδας για να τη φέρει σε πιο δύσκολη κατάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν πολύ καλά χτυπήματα και αν η μπάλα έρθει εύκολα πάνω στο φιλέ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα εύκολο side out. Οπότε, για την ώρα άσο δεν είδαμε, αλλά είδαμε αρκετά χαμένα. Ναι, γιατί προσπαθούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο να χαλάσουν την αντίπαλη υποδοχή. Για να δούμε την προσπάθεια για τη γαλάζια ομάδα στην ευθεία. Ένα ωραίο χτύπημα πάλι από τον Γιώργο τον Τερζόγλου για να πάρει έναν ακόμα πόντο και να ισοφαρίσει εκ νέου 8-8. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στο πρώτο Grand Slam Beach Volley της χρονιάς, το μεγάλο τουρνουά της Ομοσπονδίας. Ένα από τα 4 που διοργανώνει, το πρώτο εδώ, το δεύτερο στην Ξάνθη, το τρίτο στην Αθήνα στο Σύνταγμα και το τέταρτο στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Εκεί γίνονται και οι τελικοί κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη το τουρνουά αυτό διεξάγεται από το 1999 και τότε νομίζω αγωνίστηκε και ο Μανώλης ο Ρουμελιώτης, κάνω λάθος, Μανώλη. Έτσι ακριβώς έτσι. Είναι πλούσιες εμπειρίες, ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, κάτω από το Λευκό Πύργο. Πάλι ήταν εντυπωσιακό τουρνουά, κατάμεστες κερκίδες, ήταν για μας πρωτόγνωρο το συνέστημα αυτό. Τώρα το έχουμε συνηθίσει πλέον στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει ούτε ένα κάθισμα άδειο. Αλλά από τότε ο κόσμος είχε αγκαλιάσει αυτό το όμορφο άθλημα και πλήθος κόσμου ήταν σε όλη καθόλου τη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι ένα κάθισμα, κάθονται δύο εδώ, έχει ένας. Λοιπόν, πλασέ για να κάνει το όμορφο πλασέ out όμως η γαλάζια ομάδα με τον Ιάσονα τον Κανέλο. Έτσι λοιπόν... Υπάρχει και πάλι ισοπαλία, 10-10. Ήταν μια άμυνα που βγήκε για πρώτη φορά, αλλά δεν κατάφερε ο Ιάσονας με αυτό το τεχνικό χτύπημα στην ευθεία. Η μπάλα πήγε λίγο out να πάρει ένα μικρό προβάσμα για την ομάδα του. Και νομίζω είναι μια το τέταρτο out χτύπημα. 3 με σερβίς και 1 με το πλασέ αυτό για τη γαλάζια ομάδα. Τεχνικό time out τώρα, στους 21 πόντους. Ακριβώς, και για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στο Λευκό Πύργο έγιναν συγκεκριμένα από το 1999 μέχρι το 2003 5 τουρνουά. Σε πόσα πήρες μέρος, Μανώλη, στα δύο? Στα δύο. Στα δύο. Στα δύο πρώτα, φαντάζομαι. Στα δύο πρώτες θέσεις. 99-2000, ναι. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και πήρες και την πρώτη θέση. Ναι. Κατέκτησες το... Ναι, είναι από τα αγαπημένα τουρνουά. Με συμπαίκτη. Με συμπαίκτη το Θανάση Μιχαλόπουλο. Να του δώσουμε και τα χαιρετίσματα. Φυσικά. Αν ακούει και αν παρακολουθεί βεβαίως την μετάδοση και στη συνέχεια το 2
χιλιάδες, από το 2018, μάλλον το 12, το 18, το 19, το 22 και το 23 γίνεται εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους για άλλα 5 χρόνια, 10 συνολικά, 10ος χρόνος δηλαδή, που διεξάγεται αυτό το μεγάλο τουρνουά, το Grand Slam της Ομοσπονδίας εδώ στην Θεσσαλονίκη. 5 χρόνια στο Λευκό Πύργο και 5 στην πλατεία Αριστοτέλους. Πιο ωραία πάντως είναι εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, νομίζω. Εγώ έχω καλύτερες αναμνήσεις από το Λευκό Πύργο. Εσύ, φυσικά. Και δύο πρώτες θέσεις. Αλλά είναι εντυπωσιακό και να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η διοργάνωση κάποιων τέτοιων event. Χρειάζεται η συνδρομή πολλών παραγόντων, από τη μία της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει αγκαλιάσει αυτού του είδους διοργανώσεις και μας δίνουν τη δυνατότητα να, στην ουσία, να δανειζόμαστε τις πλατείες και με τη δική του συνδρομή να στείνονται αυτά τα όμορφες εγκαταστάσεις εδώ. Από την άλλη, χορηγή, που είναι επίσης εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι δίνουν χρήματα για να μπορέσουν, γιατί είναι ένα τουρνουά το οποίο κοστίζει αρκετά, αλλά και ταυτόχρονα και η Ομοσπονδία που έχει την πλούσια εμπειρία με διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, με παγκόσμια πρωταθλήματα και με τα τουρνουά, τα Masters, τα Open, τα Grand Slam. Και με τη βοήθεια του σωματείου που πάντα συμμετέχει σαν ένα Αγίας Τριάδος, έτσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μπορούμε και βλέπουμε αυτό το πλούσιο θέαμα εδώ μέσα στην πλατεία. Σερβίς για την γαλάζια ομάδα. Η επίθεση και η άμυνα που θα βγει από τον Κανέλο. Νέο πλασέ στο φιλέ από το Στέλιο το Τζουμάκα. Ο πόντος είναι για την ομάδα την Πορτοκαλί που ισοφαρίζει 12-12. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες από την αρχή. Νομίζω δεν ξέφυγε καμία ομάδα παραπάνω από ένα πόντο. Έτσι λοιπόν φαίνεται αυτό που μας έλεγε και ο Μανώλης ο Ρουμελιώτης νωρίτερα, ότι θα παρακολουθήσουμε εδώ τουλάχιστον στους άνδρες ένα παιχνίδι που θα πάει πόντο-πόντο μέχρι το τέλος. Για την ώρα έχουμε μια λάθος υποδοχή από τον νομίζω. Στέλιο τον Τζουμάκα. Ναι, ακριβώς. Για την πορτοκαλί ομάδα. Προηγείται 13-12 και θα σερβίρει και πάλι με τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Και αυτό καλό σερβίς αλλά και καλή υποδοχή. Επίθεση ωραία από τον Γιώργο τον Τερζόγλου. Στο επόμενο τουρνά θα παίζει μέσα στην έδρα του, στην Ξάνθη που είναι η πατρίδα του. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι, 13 όλα. Πολύ δυνατή επίθεση, πολύ όμορφη από τον Ιάσονα τον Κανέλο και θέαμα που αρέσει στον κόσμο. Τα επιφωνήματα δεν λείπουν. Όταν είναι εύκολο το σερβίς, ο Αντιόλ Κόλλα έχει τη δυνατότητα να στρώνει στην ουσία με την υποδοχή του κατευθείαν για δεύτερη επίθεση στον Στέλιο τον Τζουμάκα και αυτός με πολύ μεγάλη δύναμη έρχεται και τελειώνει αυτή την μπάλα. Τώρα είδαμε ένα ωραίο ντροπ και άμυνα. Ήταν η πορτοκαλί ομάδα, ναι, εγώ έκανα λάθος. Ναι. Να δούμε εδώ τώρα. Ωραίο ναι, ναι. Μπλοκ. Και ωραίο μπλοκ. Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Πρώτη φορά που η μία ομάδα παίρνει τη διαφορά δύο πόντων, αν δεν κάνω λάθος. 15-13, μικρό προβάδισμα. 15-13 για την πορτοκαλί ομάδα του Αντιόλ Κόλλα με το νούμερο 1 και Στέλιο Τζουμάκα με το νούμερο 2. Και άμυνα τώρα από τον Αντιόλ Κόλλα που θα πάρει και το πλασέ. Η γαλάζια ομάδα θα επιτεθεί με πλασέ στην ευθεία και ο πόντος είναι για την ομάδα τη γαλάζια με τον Ιάσονα τον Κανέλο το πλασέ αυτό. Που θα κάνει και το σερβίς. Το πλασέ και με τη βοήθεια από τα χέρια του Τερζόγλου ο Τζουμάκας θα πάρει τον πόντο. Για την πορτοκαλί ομάδα 16-14 προηγείται, έχει μια διαφορά δύο πόντων πλέον η πορτοκαλί ομάδα, αλλά υπάρχει time out. Time out το οποίο παίρνει η γαλάζια ομάδα. Μικρή διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, με την ευκαιρία αυτή να ρωτήσω τον Μανώλη τον Ρουμελιώτη που
Μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Έτσι, υποχρεώσεις τρέχουν. Ακριβώς. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα στο καλοκαίρι πολλά τουρνουά διεθνείς τα οποία θα πάρουν μέρος οι εθνικές μας ομάδες. Τι ελπίζουμε? Είπαμε ότι αυτή η χρονιά είναι στην ουσία σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε δυνατό να μετέχουμε σε τουρνουά futures στην κατηγορία του παγκόσμιου σιρκουίου, εκεί όπου οι ομάδες διεκδικούν την είσοδό τους στο κυρίω ταμπλό, έτσι ώστε να αποκτήσουν πολύτιμους πόντους και να μετέχουν στην προολυμπιακή προετοιμασία, σε κάτι το οποίο είναι το Nation Cup για τη νέα χρονιά. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα διαδικασίας πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε του χρόνου μια πιθανή πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τα τουρνουά των αναπτυξιακών ηλικιών, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των κάτω των 18, των κάτω των 20 και των κάτω των 22, που και εκεί θα στείλουμε αναπτυξιακές ομάδες, τα μικρά μας ταλέντα, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα δούμε και στις κατηγορίες των μεγάλων ηλικιών. Το παιχνίδι συνεχίζεται, μείωσε η γαλάζια ομάδα 15-16 και 16-16 τώρα με αυτό το πολύ ωραίο μπλοκ. Αμέσως οι δύο πόντοι της διαφοράς καλύπτονται από την γαλάζια ομάδα που θα σερβίρει τώρα με τον Ιάσονα τον Κανέλο. Hey! 17-16 ξαναπαίρνει προβάδισμα. Η πορτοκαλί ομάδα σερβίρει τώρα με τον Αντιολκόλα. Πολύ ωραίο μπλοκ. Η μπάλα είναι για την πορτοκαλί ομάδα που κάνει ένα ακόμα μπλοκ με τον Στέλιο τον Τζουμάκα πάνω στον Γιώργο τον Τερζόγλου. Ο διαιτητής, ο κύριος Παπαδογούλας, φυρίζει την παράβαση και δίνει τον πόντο στην πορτοκαλί ομάδα. Προηγείται πάλι με 2. Άλλο ένα μπλοκ, αλλά η μπάλα είναι out. Μπλοκ από το Στέλιο τον Τζουμάκα. Αλλαγή τερέν. Και 18-17. Πάμε για το φινάλε του πρώτου σετ. Με την διαφορά στον πόντο ή στους 2 πόντους. Αν τώρα πάρει τον πόντο η πορτοκαλί ομάδα, για να δούμε. Ο Τζουμάκας θα κάνει την πάσα στον Κόλα που στην ευθεία η μπάλα θα βρει την μπλε πίσω γραμμή και ακριβώς αυτό που λέγαμε, δηλαδή προβάδισμα 2 πόντων για την πορτοκαλί ομάδα. 19-17 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ. Σερβίρει ο Τζουμάκας, η μπάλα δεν περνάει. Εύκολος πόντος για την γαλάζια ομάδα, 18-19, που νωρίτερα έχει χάσει άλλα 3. Σερβίς. Η επίθεση με τον Τζουμάκα, με πλασέ στην ευθεία, πολύ έξυπνα, θα πάρει τον πόντο 20-18 και πλέον 2 set ball για την πορτοκαλί ομάδα να κατακτήσει το πρώτο σετ. Σερβίρει ο Κόλα. Θα πάει στην επίθεση ο Κανέλος. Βγαίνει άμυνα από τον Κόλα. Επίθεση για την γαλάζια ομάδα με τον Γιώργο τον Τερζόγλου που μειώνει 19-20 και χάνεται το πρώτο set ball για την πορτοκαλί ομάδα που είχε την ευκαιρία. Θα πάρει το time out όμως τώρα και έχει μία ακόμα, μία δεύτερη με σερβίς της γαλάζιας ομάδας, άρα έχει την επίθεση η πορτοκαλί ομάδα, ενώ βλέπουμε εδώ την προσπάθεια που έγινε στην άμυνα, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν επίθεση, ήρθε ο Τερζόγλου να πάρει αυτό το block out από τον Αντιολκόλα για να κάνει το 2, το 20-19, να μειώσει δηλαδή στον πόντο την διαφορά. Και τα πράγματα, Μανώλη, πάνε όπως τα είπες. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Βλέπουμε ότι προσπαθούν με κινήσεις, με πίσω μπάλα. Τώρα είδαμε ότι έκανε ο Κανέλος, τον Τερζόγλου, για να μπορέσουν να αποφύγουν το μπλοκ του Τζουμάκα, ο οποίος δείχνει σε αυτό το τουρνουά ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πιέζει και το σερβίς.
δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό που θέλει στο τελικό, αλλά γενικότερα σε όλα τα προηγούμενα τουρνουά πίεσε πάρα πολύ, πήρε πολύτιμους πόντους και είναι και πολύ δυνατός πάνω στο φιλέ. Τώρα φυσικά είναι η πιο καθοριστική μπάλα του πρώτου σετ. Εδώ, ναι, με το σερβίς του Τερζόγλου. Να δούμε την επίθεση που θα πάρει ο Τζουμάκας. Πάρα πολύ ψηλά θα κερδίσει τον αντίπαλό του, τον Τερζόγλου, στο φιλέ. 21-19 θα τελειώσει το πρώτο σετ για την ομάδα, την Γαλάζια, την Πορτοκαλί, συγγνώμη, που κερδίζει τη Γαλάζια ομάδα με 21-19, κατακτά το πρώτο σετ. Πάμε σε διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ξεκίνησε το δεύτερο σετ, μια πολύ ωραία άμυνα που θα γίνει από τον Κανέλο για να έρθει να κληρώσει την επίθεση ο Γιώργος Τερζόγλου και να πάρει τον πρώτο πόντο η Γαλάζια ομάδα. Θυμίζω ότι η Πορτοκαλί ομάδα με τους Αντιόλ Κόλα και Στέλιο Τζουμάκα πήραν το πρώτο σετ με 21-19 και άρα λοιπόν έχουν το προβάδισμα στο τελικό των ανδρών, στο πρώτο Grand Slam Beach Volley της Ομοσπονδίας που διεξάγεται εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα λέγαμε για τα junior, δηλαδή κορίτσια και αγόρια κάτω των 19 που έπαιξαν νωρίτερα στους τελικούς, ενώ θα γίνει το 2-1 πάλι με τον Τερζόγλου, όχι ο Κανέλος ήταν αυτός που κάρφωσε και πήρε τον δεύτερο πόντο για την Γαλάζια ομάδα. Και η Ελένη Αλεξόγλου είναι η 14χρονη από το Δυρμό. Πραγματικά έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκησε μαζί με την Μυρτό Πασχαλάκη, γεννημένη το 2010, το 2008 η Μυρτό Πασχαλάκη, από την Θεσσαλονίκη και τα δύο κορίτσια, με 2-0 την Κορίνα Κουκουδίτσκα και την Κατερίνα Λιόφτη στον τελικό των junior των γυναικών, ενώ στον αγοριών είχαμε, τώρα γίνεται το 4-1 για την Γαλάζια ομάδα. Είχαμε τον Κωνσταντίνο Βένιο και τον Ιπποκράτη Χριστάκο από το Ηράκλειο της Κρήτης να κερδίζουν τον Άρη Γαλιάκη και τον Ιάσονα Γαλιάκη από το Ρέθινο. Αδέρφια, ακριβώς, φαντάζομαι, ο Άρης και ο Ιάσονας. Και οι τέσσερις από την Κρήτη, θα τους πούμε και μια κριτική μαντινάδα στο τέλος, στις απονομές, γιατί θα υπάρχουν εκεί απονομές. Θα τα δούμε τα παιδιά αυτά, κορίτσια και αγόρια, στο τέλος, στις απονομές που θα γίνουν εδώ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ακόμα ένας πόντος για την Γαλάζια ομάδα. 5-1. 5-1 για την Γαλάζια ομάδα. Ένα αεράκι το οποίο εδώ σηκώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους και έρχεται από τη θάλασσα. Βοηθάει έτσι στην δροσιά. Σήμερα δροσιά, ωραία. Ούτε βροχή, ούτε τίποτα. Βοήθησε και ο καιρός να πάνε όλα καλά σε αυτό το τουρνουά. Επίθεση για την Πορτοκαλί ομάδα. Με ένα πολύ ωραίο χτύπημα από τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Όποτε πηγαίνει καλά η μπάλα σε αυτόν είναι εντυπωσιακό στα χτυπήματά του. Αλλαγή τερέν, 5-2 προηγείται η Γαλάζια ομάδα. Σερβίς με τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Ηρακλή τη νέα περίοδο. Χαμένο σερβίς από τη μία πλευρά, χαμένο σερβίς και από την άλλη. Έτσι δεν αλλάζει κάτι στην διαφορά. 6-3. Κόλα. Ωραίο πλασέ για την Γαλάζια ομάδα από τον Κανέλο. 7-3 διαφορά στους 4. Γαλάζια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το σετ αυτό για να ισοφαρίσει, να παιχθούν όλα στο τρίτο και τελευταίο σετ, αλλά υπάρχει παράβαση στην πάσα που προσπάθησε να κάνει ο Κόλα.
Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 8-3, η διαφορά πάει στους 5, αρχίζει και κτίζει μια διαφορά η γαλάζια ομάδα, για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει η πορτοκαλή ομάδα που για την ώρα θα πάρει αυτό τον πόντο με τον Ντιόλ Κόλα. Η μπάλα είναι μέσα, άσος από τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Μειώνει την διαφορά στους 3, 8-5 και 8-6 τώρα με ακόμα έναν άσο από τον Στέλιο τον Τζουμάκα. Αλλαγή τερέν και βεβαίως ο Τζουμάκας είναι αυτός που θα σερβίρει. Και πάλι ευκαιρία πάλι για την πορτοκαλί ομάδα με πλασέ. Η μπάλα είναι πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή πόντος για την πορτοκαλί ομάδα που κάνει ένα σερί 4-0. Και το 8-3 γίνεται 8-7. 8-7. Η διαφορά είναι πάλι στον πόντο για την γαλάζια ομάδα που εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Αλλά πλέον, όπως είπαμε, έφτασε στον πόντο η πορτοκαλί ομάδα. Υπάρχει το μπλοκ από τον Τζουμάκα, αλλά θα πάρει τον πόντο ο Τερζόγλου για τη γαλάζια ομάδα. 9-7. Ο Κόλα απλώς θα περάσει την μπάλα, είναι ευκαιρία που δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη ο Ιάσονας ο Κανέλος με ένα δυνατό χτύπημα και παρά την προσπάθεια του Κόλα να βγάλει την άμυνα, η μπάλα έφυγε έξω. Επίθεση και μπλοκ που θα δεχθεί ο Κόλα, ο Τζουμάκας περνά όμως την μπάλα με πλασέ κοντά στην πίσω γραμμή. Δεν μπορούν εκεί να βγάλουν την άμυνα. Τερζόγλου και Κανέλος. 18 κρατάει την διαφορά στους 2 πόντους η γαλάζια ομάδα. Θα περάσει ένα πλασέ χωρίς επιτυχία. Αλλά αντίθετα το πλασέ του Τζουμάκα έχει επιτυχία. Και ο πόντος είναι για την πορτοκαλί ομάδα 19 και πάλι στον πόντο η διαφορά. Στο δεύτερο σετ, επαναλαμβάνω, 21-19 πήρε η πορτοκαλί ομάδα το πρώτο. Δυνατό χτύπημα από τον Κανέλο για να πάρει το block out και τον πόντο 11-9. Σταθεροποιείται εκεί στους 2 πόντους, 1-2 πόντους πλέον η διαφορά. Για να δούμε την συνέχεια με το block out αυτή τη φορά που παίρνει ο Κόλα. Για να μειώσει και πάλι στον πόντο την διαφορά 11-10. Έχουμε και εδώ τώρα time out, το οποίο Μανώλη μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε το σχόλιο, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει ό,τι και με το πρώτο σετ. Νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Ναι, μπήκε λίγο πιο ενθουσιώδη η ομάδα Κανέλου Τερζόγλου. Πήραν μια πολύ μικρή διαφορά, αλλά σιγά σιγά ο Τζουμάκας και Κόλα άρχισαν να μειώνουν και τώρα και πάλι στον πόντο. Οπότε στην ουσία είμαστε από την αρχή. Στο 11-10 όλα είναι ανοιχτά για αυτό το σετ. Βλέπουμε ωραίες άμυνες και από τις δύο πλευρές και εντυπωσιακά τελειώματα πάνω στο φιλέ. Είπαμε, πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει το ποιος θα μπορέσει να δυσκολέψει την υποδοχή του άλλου με το δύσκολο σερβίς. Επιστρέφουν οι ομάδες για την συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο πλάνο έτσι από ψηλά με
την πορτοκαλί ομάδα και το σερβίς από τον Τζουμάκα. Δύσκολη υποδοχή. Άμυνα από τον Κόλα που θα πάει και στο πλασέ. Στην πίσω γραμμή κοντά η μπάλα. Ωραίο το πλασέ στην ευθεία και ο πόντος για την πορτοκαλί ομάδα. Σοφαρίζει 11-11. Όλα ξεκίνησαν από το δύσκολο σερβίς. Χάλεσε την υποδοχή του Κανέλου. Αναγκάστηκε να κάνει ένα βαθύ χτύπημα στη μεγάλη διαγώνια. Ωραία η άμυνα του Κόλα και τελείωμα με shot line. Και πάλι η άμυνα από τον Κόλα. Αυτή τη φορά το πλασέ. Εκεί που προσπάθησε να βγάλει την άμυνα ο Κανέλος χωρίς επιτυχία. Και προβάδισμα για πρώτη φορά στο σετ αυτό στην πορτοκαλί ομάδα με 12-11 που κάλυψε μια διαφορά 5 πόντων που πήρε στην αρχή όμως πολύ νωρίς η γαλάζια ομάδα. Τα σερβίς του Τζουμάκα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και οι άμυνες του Κόλα, αλλά εδώ ο Τζουμάκα στην επίθεση θα βρει το φιλέ. Ένα λάθος από την πορτοκαλί ομάδα που δίνει τη δυνατότητα στην γαλάζια να ισοφαρίσει εκ νέου το παιχνίδι. Τι έχουμε, μια γάτα. Να και η γάτα που θέλει να παίξει beach volley. Έχει αρκετές φαντάζομαι εδώ στην πλατεία στο τέλος. Αλλά πώς να φύγει τώρα και η καημένη από το... Είναι γύρω-γύρω κλειστά. Ο κόσμος έχει γεμίσει τα πάντα, όλα τα ανοίγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα δυσκολευτεί να βγει. Θα τη βοηθήσουν όμως φαντάζομαι για να αποχωρήσει από, το... από τον αγωνιστικό χώρο και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Συνεχίστηκε ήδη με τον πόντο για την γαλάζια ομάδα 13-12. Η γάτα ευνόησε τη γαλάζια ομάδα. Μανώλη, νομίζω ότι ήταν το μπλοκ του Τερζόγλου. Και τώρα, ωραία άμυνα, αλλά λίγο out η μπάλα, 13-13. Πόντο-πόντο, τώρα οι δύο ομάδες. Ο πόντος για την πορτοκαλί ομάδα. Παίρνει και πάλι προβάδισμα 14-13. Στους άντρες, να πούμε ότι μέχρι τώρα στο νούμερο ένα ταμπλό είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας Παναγιώτης Ιαννίδης και Θεοδωρής Παπαδημητρίου, που όπως είπαμε κατέκτησαν στο φετινό σιρκουί τα τουρνουά Open σε Γλυφάδα, Καλαμαριά και Αγρίνιο. Ακολουθούν νικητές των Χανίων και της Ίου Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Στο νούμερο 3 είναι η φιναλίστ των δύο τουρνουά σε Κρήτη και Κυκλάδες, Τζουμάκας και Κόλα, που τους βλέπουμε στο τελικό. Και στην τέταρτη θέση, επίσης η φιναλίστ Καλαμαριάς και Αγρινίου, Κανέλος και Τερζόγλου. Είδαμε εδώ το replay λίγο πριν, μια πολύ ωραία προσπάθεια στον μπλοκ του Στέλιου Τζουμάκα και 15-13 για την ομάδα του. Προβάδισμα πλέον 2 πόντων αυτή τη φορά για την ομάδα την πορτοκαλί 3 πόντων. Τώρα με το χτύπημα out από τον Τερζόγλου. Οι Έλληνες διευθυνείς της άλλας, ο Γιώργος Τζουμάκας και ο Θεοδωρής Βουλκίδης, που νωρίτερα τους έκανε και συνέντευξη η Ευγενία Γήτα, είναι μία από τις ομάδες που θα αγωνιστούν στην Άμμο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Βέβαια αγωνίστηκαν, έπαιξαν στον... Μέφτασαν μέχρι τον ημιτελικό πριν να ενσωματωθούν με την εθνική μας ομάδα στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μανώλη, αυτοί παίζουν στη σάλα, έτσι, όχι στο beach volley. Νομίζω ήρθαν περισσότερο για πλάκα και το... Ήταν ευχάριστο διάλειμμα στις διακοπές τους, ώστε να ετοιμαστούν και να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι και στους αγώνες με την εθνική ομάδα. Και με χιούμορ το αντιμετώπισαν. Μέσα out είναι η μπάλα από το σερβίς, από το πλασέ του Στέλιου του Τζουμάκα. 16-15. Η γαλάζια ομάδα πλησιάζει. Το παλεύει, θέλει να οδηγήσει το παιχνίδι σε tie break. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί φαίνεται στις λεπτομέρειες πορτοκαλί ομάδα έχει ένα προβάδισμα, αλλά όχι. Το προβάδισμα αυτό δεν υπάρχει πια. Ισοπαλία με το πολύ ωραίο πλασέ που θα γίνει από τον Γιώργο τον Τερζόγλου. Να δείτε και πάλι εδώ όλη την φάση.
Δεν ήταν πολύ καλή υποδοχή. Η πάσα πήγε στο άλλο γήπεδο. Ήταν δύσκολη προσπάθεια και ο Τερζόγλου με αυτό το ωραίο ποκάκι πήρε τον πόντο για την ομάδα και την ισοφάρισε 16 όλα. Νωρίτερα ένα λάθος από τον Τζουμάκα στο πλασέ και ένα λάθος τώρα από τον Κόλλα στην άμυνα. Βλέπουμε και τα στατιστικά εδώ. Με τρεις άσους από πλευράς τον Κόλλα και Τζουμάκα. 11 λάθη όμως έχουν, 6 έχει ο Κανέλος με τον Τερζόγλου. Και βεβαίως βλέπουμε και τις επιθέσεις συνολικά και τις τελειωμένες και το ποσοστό που είναι υπέρ της πορτοκαλί ομάδας. Στην ουσία η διαφορά είναι ότι η ομάδα Κανέλου και Τερζόγλου είχαν 5 παραπάνω λάθη, ενώ και η ομάδα του Τζουμάκα και του Κόλλα είχαν και 3 πόντους από μπλοκ. 16-16. Έχουν ανάψει και οι προβολείς που υπάρχουν εδώ. Αυτή τη φορά ο Τζουμάκας θα πάρει τον πόντο. Θα δώσει προβάδισμα με έναν πόντο. 17-16. Ενώ περνάει το πειρατικό, δεν το βλέπουμε εμείς. Έξω εδώ στο λιμάνι. Κοντά-κοντά για να δούνε και όσοι βρίσκονται επάνω. Στο καραβάκι που κάνει βόλτα. Ωραία επίθεση στη μικρή διαγώνια από τον Ιάσονα Κανέλο και 17-17. 17-17 ισοπαλία και πάλι στο σερβίς ο Κανέλος. Επίθεση με τον Τζουμάκα. Γέννη άμυνα από τον Κανέλο. Θα πάει και στην επίθεση για να πάρει τον πόντο και να δώσει τώρα προβάδισμα στη δική του ομάδα, στη γαλάζια ομάδα. 18-17 αλλαγή τερέν. Ήταν ωραία εντυπωσιακή άμυνα στην ευθεία πάνω από τον μπλοκ Τερζόγλου. Το δούμε εδώ. Πολύ ωραία άμυνα. Και χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο. Έξυπνο χτυπηματάκι. Έξω από τον μπλοκ του Στέλιου του Τζουμάκα και πόντους για την ομάδα του 18-17. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι που λέμε καίει. Ο Τζουμάκας ψύχρεμα θα ισοφαρίσει. 18-18. Κάπως έτσι είχαμε φτάσει και στο πρώτο σετ, 18-18 Μανώλη, και μετά ακολούθησαν δύο συνεχόμενοι πόντοι για την ομάδα την Πορτοκαλί, για να κλείσει το πρώτο σετ με 21-19 για την Πορτοκαλί ομάδα. Άμυνα από τον Κόλλα, Τζουμάκας για τον Κόλλα και στο πλασέ στην πίσω γραμμή για τον πόντο και το προβάδισμα τώρα για την Πορτοκαλί ομάδα. Εδώ πολύ ωραία άμυνα. Ωραία πάσα και τελείωμα στο βάθος. 19-18. Προβάδισμα παίρνει και πάλι η πορτοκαλί ομάδα. Να η γαλάζια ομάδα στην επίθεση τώρα. Μπλοκ εντυπωσιακό από τον Τζουμάκα πάνω στον Τερζόγλου. Στον Κανέλο, συγγνώμη. Ωραία και κίνηση. Έδειξε ότι θα πηδήξει την ευθεία και αν το δούμε από πίσω, φεύγει στο πλάι και κάνει ένα ωραίο μπλοκ με άλμα. Πάρα πολύ ωραίο. Τον βλέπετε και πώς το πανηγυρίζει. Φυλάκια στην κερκίδα, στον αδερφό του πιθανώς. Στη μητέρα του, όπως μου λέει η Ευγενία Γίτα. Να το πλασέ τώρα από τον Τερζόγλου. Για να μειώσει 19-20, αλλά έχει πλέον... είχε δύο set ball, match ball. Χάνει το πρώτο. Στο πρώτο set το δεύτερο το πέτυχε και πήρε το set. Για να δούμε τώρα. Έχει την επίθεση. Σερβίς με τον Τερζόγλου. Ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ο Κόλλα για τον Τζουμάκα, το πλασέ, η μπάλα είναι μέσα και με 21-19 με αυτό το πλασέ του Κόλλα που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει θα κερδίσει και αυτό το σετ με 21-19 η πορτοκαλί ομάδα για να κάνει να κλείσει το σετ και τον τελικό τον οποίο θα κερδίσουν ο Τζουμάκας, ο Στέλιος Τζουμάκας και ο Αντιόρ Κόλλα. Γρήγορο κλείσιμο πριν πάμε στη συνεντεύξη Ευγενίας Γίτα από τον Μανώλη Ρουμελιώτη που πρέπει να αποχωρήσει. Ακούμε. Συναρπαστικό παιχνίδι, πολύ μικρή διαφορά στο τέλος. Λίγο καλύτερη στο τέλος των σετ η Κόλλα και Τζουμάκας και δίκαιοι νικητές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Ρουμελιώτη. Καλή επιστροφή στην Αθήνα, καλό ταξίδι. Και εμείς πάμε στον αγωνιστικό χώρο στην Ευγενία Γίτα. Ένας αφύρωπος τελικός, παιδιά, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Δυστυχώς δεν παίξαμε καθόλου καλά, δεν πιάσαμε την απόδοση που θέλαμε. Τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλύτερα. Θα περιμένουμε, έχει ένα ακόμα αρχή, έχει υπόλοιπο αρκετό το καλοκαίρι.
άλλος είναι ο στόχος. Είναι η πρώτη αφετηρία εδώ πέρα και ευελπιστούμε να παίζουμε καλύτερα στα επόμενα. Τι περίμενες από το σημερινό τελικό? Έπαιξες ένα γεμάτο κοινό, σας υποστήριξε, βγάλατε εντυπωσιακές άμυνες, αλλά κάτι έλειψε και δεν πήρατε την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο, όπως και φέτος, η Αριστοτέλους ήταν γεμάτη. Είναι χαρά μας μεγάλη να παίζουμε σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο, τόσο γεμάτο με κόσμο. Είναι ευτυχία. Βέβαια, εντάξει, μας αφήνει λίγο πικρή γεύση. Χαίρονται, είναι καλοί, έπαιξαν πολύ καλύτερα, κράτησαν το side out σε όλο το διάστημα του αγώνα. Ήταν καλύτεροι, το άξιζαν. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε έτσι. Ακολουθεί η φιλόξενη Ξάνθη. Εγώ για μένα προσωπικά είμαι από εκεί, περιμένω πώς και πώς να πάμε στην Ξάνθη. Εκεί παίζουμε εντός έδρας. Εκεί θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Ήταν ο Στέλιος από Θεσσαλονίκη, έπαιζε ο Στέλιος εντός έδρας. Τώρα θα παίζουμε εμείς εντός έδρας στην Ξάνθη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό από τον Ιάσονα τον Κανέλο και τον Γιώργο τον Τερζόγλου της γαλάζιας ομάδας. Και πάμε τώρα στην πορτοκαλί ομάδα. Ευγενία ήδη τον Αντιόλ Κόλα τον έχουν λούσει με μπύρα. Οι φίλοι του είναι... Έχει κοντά της η Ευγενία Γίτα λοιπόν τον Αντιόλ Κόλα και τον Στέλιο τον Τζιουμάκα. Ευγενία έλεγα ότι τον λούσαν ήδη με μπύρα τον Αντιόλ Κόλα οι φίλοι του. Μπουγέλο με μπύρα. Μπουγέλο με μπύρα. Αυτή είναι η κολλητή μου. Χαμόγελο ευτυχίας. Περιμένατε ότι θα φτάσετε στην κατάκτηση του τίτλου. Εντάξει. Πάντα ο στόχος είναι η πλωδιά. Δεν έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τους εαυτούς μας γιατί προπονούμαστε ξεχωριστά. Ο ένας είναι Ηράκλειο, ο άλλος είναι Θεσσαλονίκη. Συναντιόμαστε μόνο στα τουρνουά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι μπορείς να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Αλλά πάντα αυτός είναι ο στόχος. Στέλιο, ο αδερφός σου απέτυχε την νίκη, την κατέκτησες. Τη μαμά μοίρασε σφυλάκια, ο μπαμπάς τον βλέπω είναι παραπονεμένο. Δεν γίνεται με την οικογένειά μου εδώ να μην δώσει το 100%. Και θα ήθελα και εγώ στον πατέρα, είναι η γιορτή του σήμερα, να το αφιερώσω μόνο με την καρδιά. Πού κρίθηκε ο τελικό? Πού κρίθηκε? Στο πάθος, στην ψυχραιμία που είχε κυρίως ο Αντιόλ και μαζί και η τακτική μετά από ένα σημείο έβγαινε πολύ ωραία. Σίγουρα τα παιδιά είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, αλλά και εμείς δείξαμε ότι έχουμε ποιότητα. Η συνέχεια είναι εξίσου δύσκολη. Εννοείται. Αλλά όπως είπα και πριν, στόχος είναι η πρωτιά πάντα. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Θα σου γλιστρήσει φέτος ο τίτλος του Πανελληνιονίκου. Στην Κρήτη είναι όλα ανοιχτά, μπορούν όλες οι ομάδες να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι το πιο σκληρό τουρνουά που υπάρχει. Σας αφήνω να απολαύσετε και να μεθύσετε από μπύρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τους νικητές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ για τις απονομές. Επιστρέψαμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πρώτο Grand Slam του Beach Volley, το οποίο ολοκληρώθηκε εδώ με νικητές στους άνδρες, όπως είπαμε, τον Αντιόλ Κόλα και τον Στέλιο τον Τζιουμάκα. Με τις αφιερώσεις που έκανε ο Στέλιος βεβαίως και προς τον πατέρα του. Σήμερα είναι και η γιορτή του πατέρα. Δεν θα μπορούσα να μην έχω κοντά μου το Σοκράτη τον Τζιουμάκα, τον μπαμπά του Γιώργου και του Στέλιου. Σοκράτη, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, πώς το ένιωσες, πώς το είδες? Ήταν πολύ συγκινητικό. Ιδίως η αφιέρωση που έκανε ο Γιώργος Στέλιος μετά από μια πολύ καλή φάση. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Γενικά είδαμε δύο φανταστικούς τελικούς. Με πολύ ωραίο θέαμα. Σου αφιέρωσε και τη νίκη. Και τη νίκη βέβαια. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και το φιλί στη μαμά. Εννοείται. Φαντάζομαι είσαι πολύ χαρούμενος με τα δύο παιδιά που τα βλέπεις εδώ. Πάρα πολύ. Και τον Γιώργο βέβαια, ο οποίος θα πάει με την εθνική ομάδα στη Σάλα. Ξεκινάει, αλλά έκανε και μια πρόβα έτσι στο beach volley να δει πώς θα πάει. Έχει λίγο επαφή με την μπάλα του volley, καλό ήταν. Αν και δεν έχει κάνει ποτέ προπόνηση στην Άμμο, στάθηκε καλά. Τα κατάφερε. Ναι. Ωραία, να δούμε και σένα στους βετεράνους, φαντάζομαι. Τώρα, αυτό μας έλειπε τώρα. Λοιπόν, να τα χαίρεσαι τα παιδιά, να τα καμαρώνεις ο Κράτη. Και εμείς πάμε στην Ευγενία τη Γίτα στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάνε οι απονομές. Έλα, Ευγενία. Ξεκινάνε οι απονομές. Έχουμε εδώ πέρα κοντά μας την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και στο beach volley. Παντού παίζει μπάλα. Παίζω μπάλα. Γιατί όταν η μπάλα αυτή άπτεται του αθλητισμού και είμαστε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, είμαστε εδώ. Αν είναι εκτός αγωνιστικούς χώρους, πάλι όπου χρειάζεται, είμαστε εκεί. Αλλά νομίζω βλέπετε και τους εθελοντές, βλέπετε τους διαιτητές, τα παιδιά. Μία πλατεία που έχει τελείως διαφορετική εικόνα και μας αρέσει. Μια πλατεία γεμάτη, παιδιά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας είναι μαζί μας. Μικρή πλατεία Αριστοτέλους αποδεικνύεται τελικά.
κάθε Σαββατοκύριακο τελικά θα έχουμε κάτι στην πλατεία Αριστοτέλους. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε το 3x3 το μπάσκετ. Θα φέρουμε και ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που είναι γεμάτη με κόσμο. Θα τη μεγαλώσουμε, ναι. Μεγαλώνει με τον κόσμο και μεγαλώνει με την αγάπη του κόσμου. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το διήμερο. Γέμισε η πόλη χαμόγελα, χειροκροτήματα και του χρόνου υγεία. Και ο πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος είναι μαζί μας. Είδαμε φέτος για πρώτη φορά να συμμετέχουν και τα junior. Θεσσαλονίκη Grand Slam ήταν όντως ένα Grand Slam. Ήταν όντως, λαμβανωμένη υπόψη της τραγωδίας που είχαμε και των κυρικών συνδικών, η επιτυχία είναι ανεπανάληψη. Πλημμύρισε ο κόσμος, είδαμε ωραίες προσπάθειες, ωραίους αγώνες και κυρίως τη νέα γενιά του Beach Volley, ελπιδοφόρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από αυτή τη γενιά προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα όπως ήταν το παλιό το Beach Volley που πρωταγωνιστούσαν οι αθλητριές μας και αθλητές μας, κυρίως οι αθλητές μας στις Ολυμπιάδες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Στις απονομές. Διευθυντής αγώνων ο Φρέντι Μπρουξ, τον βλέπουμε. Νάτος εδώ, ο Φρέντι. Κατά από βροχή και ήλιο, ήταν εδώ για όλους εμάς. Είναι τα πάντα, γιατί εκεί παίξαμε και κάναμε προετοιμασία για να είμαστε καλύτεροι για τα μεγάλα πρωταθλήματα που παίξαμε. Πιστεύω ότι αυτή τη διοργάνωση μία φορά ακόμα έγινε πετυχημένο και πιστεύω ότι θα συνεχίσει με την ίδια επιτυχία. Να είσαι καλά. Βλέπουμε ήδη την απονομή για τα κορίτσια που πήραν την δεύτερη θέση, τη Δήμητρα, την μπλε ομάδα, την κίτρινη ομάδα, τη Δήμητρα Καραγκούνη και τη Χρυσάνθη Χριστοδούλου. Δεύτερη θέση, μόνο γύρω μετάλλιο, Κυριακή Κουδίτσια, Κατερίνα Λιώσκη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Αυτή λοιπόν είναι η μπλε ομάδα, η Διονυσία Μάτιο και η Λίζα Τρίανταφυλλη. Α, εδώ είναι, είναι στην κατηγορία junior. Και χρυσό μετάλλιο, ένα μεγάλο χειροκρότημα για η Κορίνα Κουκουδίτσκα και η Κατερίνα Λιώφτη που πήραν το χάλκινο μετάλλιο. Και αυτές οι δύο που βλέπετε με την κίτρινη εμφάνιση είναι η Ελένη Αλεξόγλου στα δεξιά και η Μυρτό Πασχαλάκη στα αριστερά. Και οι δύο από την Θεσσαλονίκη. Ελένη Αλεξόγλου μόλις 14 ετών, ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του γυναικείου βόλεϊ και όχι μόνο του beach volley. Κέρδισαν 2-0 τις αντίπαλες παίκτριες, την Κουκουδίτσκα και την Λιώφτη με την μπλε εμφάνιση. Και παίρνουν τώρα τα μετάλλια τους. Είναι, επαναλαμβάνω, στην κατηγορία κάτω των 19 ετών. Γεννημένη το 2010 η Αλεξόγλου και το 2008 η Πασχαλάκη, το 2008 και η Κουκουδίτσκα και το 2006 η Λιώφτη. Αυτά όσον αφορά την κατηγορία Junior K19, ναι, Ευγενία. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε το λόγο και στη νέα γενιά. Ελένη Αλεξόγλου, Ρόζ Πασχαλάκη, παίξατε εντός έδρας. Πώς αισθάνεστε στην πρώτη συμμετοχή στα Junior που κατακτήσατε την νίκη και τον τίτλο? Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, γιατί είμαστε και πολύ μικρή ηλικία. Οπότε έχουμε να μαζεύουμε εμπειρίες ακόμα και μετά, εννοείται. Με τα κορίτσια και με τις αντίπαλες έχουμε ξαναπαίξει, κάνουμε και μαζί προπόνηση. Οπότε ήταν πολύ οικείο το κλίμα. Ήταν απλά τέλειο. Πιστεύατε στην νίκη? Πιστεύω πρέπει να μπαίνεις με τη σκέψη ότι πρέπει να κερδίσεις. Σίγουρα σκεφτόμασταν ότι μπορούμε να κερδίσουμε και όπως είπε και η Ελένη, ξέρουμε τα κορίτσια. Οπότε σε εμάς ήταν σαν μια προπόνηση, οπότε προσπαθήσαμε. Συνεχίζετε να κοιτάτε μπροστά, κορίτσια. Συγχαρητήρια.
Πάμε τώρα στα αγόρια. Κάπα 19, κάτω των 19 ετών. Πρώτη θέση για τον Κωνσταντίνο Βένιο και τον Ιπποκράτη Χριστάκο. Και τα δύο ζευγάρια είναι από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο της Κρήτης είναι οι νικητές που νίξαν με 2-0 σετ. Και από το Ρέθυμνο τα αδέρφια ο Άρης Γαλιάκης και ο Ιωάσονας Γαλιάκης. Και τα τέσσερα παιδιά ήρθαν από την Κρήτη. Έφτασαν μέχρι τον τελικό, έπαιξαν μεταξύ τους. Το Ηράκλειο νίκησε το Ρέθυμνο στον τελικό. Και ο πρόεδρος, ο κύριος Καραμπέτσος, κάνει την απονομή. Εδώ οι νικητές, ο Κωνσταντίνος Βένιος και ο Ιπποκράτης Χριστάκος. Δύο παιδιά από το Ηράκλειο της Κρήτης, επαναλαμβάνω. Οι νικητές και από το Ρέθυμνο οι ιτημένοι που πήραν το χάλκινο μετάλλιο. Σε λίγο θα τους έχει κοντά της η Ευγενία Γητά. Έλα, Ευγενία. Στον κριτικό εμφύλιο το Ηράκλειο κέρδισε. Πώς αισθάνεστε που θα γυρίσετε στην Κρήτη με ένα μετάλλιο? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο μας. Και κοιτάμε μπροστά τώρα για το επόμενο. Ανήκετε στην κατηγορία των Junior, το μέλλον σας ανήκει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία αυτή που ζήσαμε και ευχαριστούμε όλη τη διοργάνωση που καταφέραμε να έχουμε αυτή την εμπειρία. Πάντα επιτυχία, παιδιά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στην κατηγορία των γυναικών, στον τελικό που είδαμε λίγο νωρίτερα και βλέπουμε εδώ την Δήμητρα Καραγκούνη και την Χρυσάνθη Χριστοδούλου που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο. Έχασαν 2-0, 21-12 και 21-19 από την Λίζα Τριανταφυλλίδη και την Διονυσία Μάτιου, με το νούμερο 1 η Χρυσάνθη Χριστοδούλου και με το νούμερο 2 η Δήμητρα Καραγκούνη. Ενώ τώρα θα ανεβούν στο βάθρο οι δύο νικήτριες του πρώτου Grand Slam Beach Volley που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους φέτος, η Διονυσία Μάτιου με το νούμερο 2, τη βλέπετε εδώ, και η Λίζα Τριανταφυλλίδη δεξιά με το νούμερο 1. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βόλεϊ, ο Κώστας Χαριτονίδης, θα κάνουν τις απονομές. Τριανταφυλλίδη και Μάτιου λοιπόν κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στο πρώτο Grand Slam της Ομοσπονδίας Volley, Beach Volley. Και πάμε στην Ευγενία. Έλα, Ευγενία. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Χαριτονίδης, συνοδευόμενος με τα εγγόνια σου, ήρθε στην πλατεία Αριστοτέλους. Τους μπήκε το μικρόβιο για το Beach Volley? Σίγουρα, και αν δεν τους μπει και θα τους μπει. Είναι ένα ωραίο άθλημα, προσφέρει ωραίο θέαμα και νομίζω ότι πέτυχε, παρόλο που είχαμε τις καιρικές συνθήκες εις βάρος μας. Νομίζω ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά. Του χρόνου πιο δυνατή. Βεβαίως. Αυτό έχει καθιερωθεί. Κάθε χρόνο θα γίνεται εδώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Την ώρα που βεβαίως ακούμε, δεν τις ακούμε, όχι, δεν ακούγεται. Άρα λοιπόν πάμε πάλι στην Ευγενία την Γήτα, που έχει νομίζω τη Δήμητρα Χαριτίδου. Έχω ακριβώς δίπλα μου τη Δήμητρα Χαριτίδου, μέλος της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ. Και ουσιαστικά είσαι η ψυχή της διοργάνωσης. Την οραματίστηκες και τη βλέπεις κάθε χρόνο το παιδί σου να μεγαλώνει όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι το ότι είμαστε εδώ κάθε χρόνο, στο ίδιο σημείο, αναβαθμισμένοι, με το ίδιο επίπεδο, είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ακόμα και οι αντίξωες συνθήκες δεν μας ενοχλούν σε τίποτα. Ο κόσμος είναι μαζί μας, το έχουμε δει αυτές τις μέρες και μάλιστα σκεφτόμαστε και του χρόνου μήπως μεγαλώσουμε και τις κερκίδες, γιατί τελικά δεν μας χωράει. Έγινε θεσμός, πιστεύω.
είναι ό,τι καλύτερη διοργάνωση του καλοκαιριού. Πρόλαβε στην επόμενη ερώτησή μου ότι η προσέλευση του κόσμου είναι αθρώα. Έπεσε πριν στον αέρα η πρόταση από τον Μένιο Ρουμελιώδη να βάλουμε ένα κρουαζιερόπλοιο με προβλήτα. Γίνεται, λέει, στο εξωτερικό. Μπορούμε να το φέρουμε και στη Θεσσαλονίκη. Όλα γίνονται, αρκεί εμείς που είμαστε συνδιοργανωτές να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε πολύ, δεν ξέρω, λες να το κάνουμε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Κάντε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στις απονομές των ανδρών με το αργυρό μετάλλιο στον Ιάσονα Κανέλο και τον Γιώργο Τερζόγλου. Αριστερά με το νούμερο 1 ο Τερζόγλου, με το νούμερο 2 δεξιά ο Κανέλος. Αργυρό μετάλλιο λοιπόν με την κυρία Δήμητρα Χαριτίδου να κάνει την απονομή και τον εκπρόσωπο της ΑΕΝ Αγίας Τριάδας. Εδώ οι δύο αθλητές που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο και το χρυσό μετάλλιο από τον Αντιόλ Κόλα και τον Στέλιο Τζουμάκα, τους βλέπετε εδώ. Πρώτη χρονιά συμπαίκτες στο beach volley. Φιναλίστ που έγιναν φιναλίστα Open στα Χανιά και στη Νίο. Με το νούμερο 1 ο Αντιόλ Κόλα, με το νούμερο 2 ο Στέλιος Τζουμάκας, που θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στον Ηρακλή. Ο Σακραίος, στην Σάλα δηλαδή μιλάμε. Πέρσι ο Αντιόλ Κόλα βγήκε δευτεραβλητής Ελλάδας στον Άγιο Νικόλαο. Παίρνουν τα μετάλλια τους από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Καραμπέτσο. Και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέιμπέκη. Και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος είναι εδώ. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζέρβας, δίνει και τα κύπελα στους νικητές. Στο beach volley ο καθένας παίρνει το δικό του. Δεν είναι όπως τα ομαδικά της άλλας που παίρνουν ένα. Εδώ είναι δύο, είναι πιο εύκολο να πάρει ο καθένας το δικό του κύπελο. Και δεν ξέρω αν η Ευγενία Γίτα... Αγίας Τριάδας, μια δήλωση, καθώς είναι συνδιοργανωτής. Η Αγίας Τριάδας από την πρώτη στιγμή στήριξε το beach volley στην Θεσσαλονίκη. Εμείς όλες τις χρονιές που διοργανώνεται το beach volley εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους ήμασταν πάντα αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, συνδιοργανωτές σε αυτό το υπέροχο event. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές και τους εθελοντές, τους τηλεθεατές της ΕΡΤ που παρακολούθησαν από τα σπίτια τους και όσους ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν αυτό το ευχάριστο γεγονός. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και μια δήλωση Ευγενία πριν ολοκληρώσουμε και από τον πρόεδρο της ΕΠΕΣΤ και μέλος του Δουσού Τσιωπέ, τον Νίκο το Δατσέρι. Κύριε Δατσέρι. Δίπλα μου και ο κύριος Δατσέρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαρούμενος και ικανοποιημένος φαντάζομαι από το θέαμα. Κλείνει μια χρονιά στην Θεσσαλονίκη με κόσμο. Τελειώνει και η Άμμος, τελείωσε και η Σάλα. Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί. Αγαπάει το βόλεϊ, αγαπάει τον αθλητισμό, δεν αγαπάει τη βία. Όλοι μαζί για μια καλύτερη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Και όλα μαζί τα παιδιά, νικητές και ιτημένοι του τελικού, χρυσό και αργυρό μετάλλιο για τα αγόρια και τα κορίτσια. Δεν νομίζω ότι έτσι με αυτές τις όμορφες εικόνες θα κλείσουμε, ενώ βλέπουμε και τα πλοία τα οποία περιμένουν τη σειρά τους για να ξεφορτώσουν. Είναι πάρα πολλά. Πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν ολοκληρώνουμε, ενώ πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος, πέφτει και η αυλαία.
του πρώτου μεγάλου Grand Slam της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Με πολύ κόσμο, με πολύ ωραίο θέαμα. Πιστεύω το απολαύσατε όσοι το παρακολουθήσατε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή που ήταν στην περιγραφή. Την Ευγενία Γήτα που ήταν στο ρεπορτάζ, τον παραγωγό μας τον Πέτρο Τομόδη, τον σκηνοθέτη μας τον Σταύρο τον Ταΐ και όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα αυτή η μετάδοση. Να είστε καλά, καλό βράδυ.